ήρθατε, καλώς ήρθατε κατά τσακαλό καταπληκτικό φατσοκορχό υπομπένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή την πέστα χώρια, να περάσουμε την παρακάτω από τους μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Δευτεριάτικη, δευτεριάτικη, περιποιημένη, περιποιημένη. Με αγώνα σήμερα το βράδυ στις 6, δεν ξεχνιόμαστε, γιατί είναι μια διαφορετική Δευτέρα αυτή. Με όλα όσα έχουν συμβεί το Σαββατοκύριακο, θα ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε, να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, να δώσουμε και σήμερα ένα καταπληκτικό τριήμερο στο Πόζαρ, στο υπέροχο, στο μαγευτικό Φιλοξένια, εκεί στο Λουτράκι Αριδέας, μέσα στους καταράκτες, μέσα στο πράσινο, μέσα στη φύση, μέσα στον παράδεισο, σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο, να πάτε να αφήσετε απ' έξω όλα όσα σας στεναχωρούν, έγνοιες αυτά, άχη, σφιξίματα, τον ατάλο, στριμοκολιές οικονομικές. Θα πάτε εκεί με το έντορο σας σήμιση που δόκτης εκτίμηση και θα κάνετε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ! Κοπιάζεις την παρέα μας, γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ σημαντικά. Βεβαίως ανοίξαμε και το μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε και μέσα στο Μαραφέτη, μπαίνετε μέσα στο προσωπευλίο, στο μαποτεύτερο, εκεί που είναι η αφάνγκατε, εκεί που είναι η κρέμ de la κρέμ των φίλων μας, τα ζουμουσάκια, που εχθές για μια ακόμα φορά έδωσαν βροντερό παρόν και τελέσαμε έτσι. Αυτό το ρήμα νομίζω ότι ταιριάζει, διότι είναι πραγματικά μια τελετή, είναι πραγματικά μια μυσταγωγία να έρχεται άνθρωπος και να δίνει το αίμα του στον συνάνθρωπό του, στον άγνωστο που δεν ξέρει ποιος θα είναι, δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον νοιάζει, δεν τον νοιάζει. Η αιμοδοσία λοιπόν, η 19η αιμοδοσία ήταν αυτή, η οποία γνώρισε και αυτή η επιτυχία, όπως όλες τις φορές, παρότι εχθές εργάσιμη, παρότι αρκετός κόσμος δούλευε εχθές, δεν ήταν μια απλή Κυριακή, παρόλα αυτά μαζέψαμε αίμα στα επίπεδα των προηγούμενων αιμοδοσιών μας. Αυτό το οποίο έκανε ξεχωριστή τη χθεσινή αιμοδοσία, θα πούμε όλα και για τα αγωνιστικά και για μπέους και για καραπαπάδες και για μαρινάκηδες και για ανακοινώσεις και τα πάντα όλα, όλα, αλλά πρέπει να ξεκινήσω από αυτό. Και μετά θα έχουμε γραμμές να μιλήσουμε όσο θέλετε. Θα διαβάσω και τις ανακοινώσεις, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι έχει παιχτεί και δεν ξέρει. Έτσι, αν και λίγο πολύ γνωρίζετε τι έχει συμβεί, αλλά λέμε τώρα. Πρέπει οπωσδήποτε να ρίξουμε το βλέφαρό μας και να κάνουμε το σχολιασμό μας. Να πω λοιπόν ότι χθες η αιμοδοσία ήταν διαφορετική και ξεχωριστή, γιατί συνέπεσε με την προπόνηση της πρώτης ομάδας, την προπόνηση των αίτητων πρωταθλητών, των ταμπλούχων, των παιδιών αυτών που έχουν δώσει τόση χαρά, τόση περηφάνεια, που έχουν γράψει ιστορία, που το όνομά τους έχει γραφτεί σε ένα ολόχρυσο βιβλίο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν πετύχει πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα, το ξαναλέω, και έχουν γραφτεί στην ιστορία, πέρασαν ακριβώς δίπλα από εκεί που ήταν το φορτηγό, το κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Θέλω να πω ότι ούτε ένας δεν αρνήθηκε, ούτε ένας δεν δυσανασχέτησε, ούτε ένας δεν δυσφόρησε, να το πω έτσι. Άλλοι ήταν πιο γελαστοί, άλλοι λιγότερο γελαστοί, αλλά αυτό είναι και στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Κανένας δεν δυστρόπησε, κανένας δεν έκανε μουτσούνες. Γιατί δεν ήμασταν μόνο ένας εκεί, πέσανε πάνω 60-70 άτομα, όλοι να βγάλουν φωτογραφία, όλοι να πάρουν ένα αυτόγραφο, όλοι να πούν μια κουβέντα. Και ενώ είχαν και πριν την προπόνηση, είχαν προπόνηση, αλλά και κυρίως μετά που υπήρχε η κούραση, κανένας τους δεν είπε όχι. Θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό που εκτός από καλούς ποδοσφαιριστές, εκτός από ένα εξαιρετικό ρόστερ από πλευράς ποιότητας, έχουμε και ωραίους χαρακτήρες. Κορυφαίες στιγμές, ο Συντριβανίσιος που, να μιλάει σταυροπουλίτικα και να λέει στους ξένους, και μάλιστα όχι στους ξένους που είναι χρόνια στην Ελλάδα, τύπου Ζίφκοβιτς ας πούμε ή Τσούμπα Άκμπομ, στον Εσίτη, και να του λέει μισό μηδέν αύριο και μισό μηδέν στο Χαριλάου, δεν ξέρω τι θα κάνει στα ελληνικά, σε άπτες στα ελληνικά, και αυτοί να κουνάνε το κεφάλι. Το χαρήκαμε όλοι μας, όμως
Δεν γίνεται να μην κάνω μία ειδική αναφορά σε έναν από όλους τους ποδοσφαιριστές. Όλοι τους, το ξαναλέω, πρώτος και καλύτερος ο Βιερίνια που βγήκε από το αυτοκίνητο, φωτογραφήθηκε ξανά με το χαμόγελο στα χείλη, ο αδευτέρωτος αρχηγός, ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Στέκεσαι δίπλα του για να φωτογραφηθείς και τη νιώθεις την άβρα. Το νιώθεις αυτό το μαγικό που υπάρχει. Το νιώθεις, ρε παιδί μου, πώς το λένε, είναι εκεί και είναι ο ηγέτης. Αυτός είναι. Το καταλαβαίνεις, την ατμόσφαιρα υπάρχει. Και βέβαια, έλεγα ότι δεν γίνεται να μην κάνω μια εξαιρετική αναφορά σε ένα από όλα τα παλικάρια, μάλιστα σε έναν που δεν παίζει αυτό το διάστημα, σε έναν ο οποίος αποτελεί το φύλακα άγγελο των δύο double. Εγώ δεν ξεχνάω, κι ας ξεκίνησε φέτος τη χρονιά μέτρια, κι ας βρέθηκε στον πάγκο και ας μην έκανε τις εμφανίσεις που έπρεπε, δεν ξεχνάω, το έχω πει πολλές φορές. Αυτόν που μου έχει προσφέρει, αυτόν που έχει γράψει ιστορία, δεν τον αποκαθιλώνω έτσι εύκολα. Το έχω αυτό στο χαρακτήρα. Κάποιον που μου έχει δώσει πράγματα, δεν τον ξεχνάω στην πρώτη στραβή. Ίσα ίσα σπέβδω να του δείξω το πόσο εκτιμώ αυτά που μου έχει δώσει, σπέβδω να του δείξω το πόσο πολύ δεν ξεχνώ αυτά που έχει δώσει στη δύσκολη του στιγμή. Στη δύσκολη του φάση που δεν παίζει, που είναι στον πάγκο, που είναι... έχει χάσει τη θέση του στην εντεκάδα. Και μιλάω φυσικά για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος μας κλάβωσε εχθές με τη συμπεριφορά του. Έρχεται και αυτός, πέφτουν πάνω, οι γυναίκες έχουν πάθει αβαβάω παπαπάω, γιατί είναι ένα... πραγματικά είναι, θα μπορούσε να κάνει καριέρα μοντέλου στο εξωτερικό σε οίκο πρώτης γραμμής. Το παιδί είναι ένας σαν θεός. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει από κοντά. Μάτια, σώμα, χαμόγελο, πρόσωπο. Είναι ένας πανέμορφος άντρας. Έρχεται λοιπόν, πέφτουν όλοι επάνω του. Τι κάνετε εδώ, λέω, είμαστε οι αθλητήροι Ζουμουσού, είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή. Α, λέει, σε είχα δει, λέει, και πρόσφατα στο box. Βεβαίως, ναι, παρεπιπτόντως την Κυριακή θα το δείξει αυτό το βράδυ, θα τα πούμε αυτά. Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά, έχουμε αιμοδοσία. Δίνετε αίμα. Βεβαίως, θα δώσω κι εγώ, λέει ο Πασχαλάκης. Μπορείς, βεβαίως, λέει, να μια στιγμή λίγο μέσα να ενημερώσω ότι μπορεί να αργήσω 5 λεπτά, αλλά, λέει, θα έρθω να δώσω κι εγώ. Και όντως το είπε και το έκανε. Κάθισε, συμπλήρωσε τα χαρτιά, η τσόβα τον έβαλε να συμπληρώσει τα έγγραφα και μπήκε, έδωσε αίμα. Αν σε γουστάραμε μία μέχρι τώρα, για την τρέλα που κουβαλάς, γιατί εγώ τα βιντεάκια μέσα στα αποδυτήρια, στο ξέφρενο αυτό πανηγύρι της ομάδας τα δύο τελευταία χρόνια, δεν ξεχνώ το πώς τους εμψύχωνες, το πώς έβγαζες την τρέλα σου μέσα, το πώς τους σκέπαζες με τα χέρια σου σε αυτό τον κύκλο πριν τα μάτς για τον όρκο νίκης. Δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ. Αν λοιπόν σε γουστάραμε μία μέχρι τώρα, μετά από το χθεσινό, όλοι όσοι είμαστε εκεί, σε γουστάρουμε μία ακόμα περισσότερο, εκτός το ότι κάθισε, φωτογραφήθηκε με τα παιδάκια, με το Γιαννάκη της Κρίστας, εκεί αγκαλιές, με όλους, με το χαμόγελο στα χείλη. Αυτό. Ήθελα να την κάνω την αναφορά την ξεχωριστή στον Πασχαλάκη. Και όπως έλεγα χαριτολογώντας, σκέψου, λέω, αυτός που θα πάρει το αίμα σου, που εκεί που δεν μπορεί να πιάσει ούτε βαλσαμωμένο πουλί, μπορεί να κάνει εκτινάξει το γάμα, ας πούμε, είναι ξαφνικά να θέλει να φορέσει γάντια, να θέλει να παίξει τέρμα και τέτοια, αφού θα πάρει το αίμα σου. Αυτά. Βεβαίως, εννοείται, το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε και εχθές. Αυτή ήταν η 19η, πάμε για την 20η, δείτε πώς συμπίπτει. Το 2020 να κάνουμε η πρώτη μας αιμοδοσία, θα είναι η 20η των αριθμών, θα έχουμε Ιωβιλέο. Στις 25 Ιανουαρίου βραβεύεται η ομάδα μας, η ομάδα αιμοδοσίας, η εκπομπή για την δράση της, τη φιλανθρωπική γενικότερα και για τις αιμοδοσίες. Θα έχουμε βράβευση της εκπομπής Αθλητήριος Ζουμουσού, αλλά και της όλης της παρέας. Δεν είμαι μόνο εγώ, δεν είναι μόνο η Σοφία και η Χρύσα που θα είναι εκεί.
Είναι σαν να είστε όλοι σας. Στις 25 Ιανουαρίου μας βραβεύουν οι αχέπαντς. Οι Έλληνες της Αμερικής, οι ομογενείς, που κρατάνε ψηλά την ελληνική σημαία στο εξωτερικό. Το τμήμα εδώ, Καλαμαριάς. Και τους ευχαριστούμε. Θα τα πούμε για αυτά όταν έρθει η ώρα. Δεν έχω πει καθόλου χορηγούς, θα τους πούμε, γιατί είναι δίπλα μας, γιατί στηρίζουν και όχι μόνο το ραδιόφωνο, αλλά και την εκπομπή με δώρα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια. Τι να πούμε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, να πω ότι αύριο θα δώσουμε ένα notebook, ένα tablet αλλιώς, ένα laptop αλλιώς, ένα notebook αξίας 300 ευρώ. Στο δίωρο αύριο που θα κάνουμε, 300 ευρώ δώρο. Αξι, τι να πούμε, παιδιά. Τι να πούμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και επειδή είναι και γιορτές, θα σας βάλω και με τα σταθερά τηλέφωνα μέσα στην κλήρωση. Παρότι είναι είδος πολυτελείας. Ντιν! Α, δεν χαμηλώσαμε το κινητό μας. Οπότε... Εκεί είναι ο δρόμος για τα ηλεκτρικά σας. Κάντε δώρα αυτές τις μέρες. Από την πιο μικρή συσκευή μέχρι την πιο μεγάλη. Να γουστάρετε, δείξτε αγάπη. Δεν χρειάζεται να ξοδευτείτε. Έχει εξαιρετικές τιμές, εξαιρετικές μάρκες. Μπαίνετε μέσα, λέτε είμαι Ζουμουσάκι, είμαι Τσατσαρόσκυλο. Και λέει ότι είσαι ο κορυφαίος στα ηλεκτρικά και θα σου το αποδείξει το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη. Για το πιο φρέσκο, για το πιο μοσχομυριστό, για το πιο λαχταριστό, θαλασσινό ψάρι. Φάγαμε την άλλη φορά, πήγαμε, ο Νίκος μας έβαλε προχθές καλαμάρια, μύδια, μπακαλιαράκια. Μοσχοβόλησε ο τόπος. Μοσχοβόλησε ο τόπος. Κάντε τη βόλτα σας και θα με δημηθείτε. Και στο δικητήριο 214.000 στο delivery εκεί, και στο ρεόκαστρο 69-56-66, ούτε λέπια, ούτε ντόστια, ούτε τίποτα. Όλα υπέροχα. Και Νικολαίδης Αρτός Σταυροπλαστείο, Καραολί και Δημητρίου 237-163, σήμερα δίνουμε και μια κουτάρα με μελομακάρονα από τον Νικολαίδη. Τώρα το θυμήθηκα αυτό. Εκτός από το τριήμερο δηλαδή στο Λουτράκι, δίνουμε και ένα κουτί μελομακάρονα. Πόσο είναι αυτά, ένα κιλό, δύο κιλά, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω πώς τα μετράω. Από τον Νικολαίδη που έχει τα κορυφαία γλυκά φυσικά, και μελομακάρονα και κουραμπιέδες και βασιλόπιτες τώρα και τσουρέκια γεμιστά και τα πάντα και τούρτες και ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Και φυσικά Τσαντεκίδης Cars, 20 χρόνια, κορυφαίος αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, 682-202, Τσαντεκίδης Cars, ανεβαίνοντας στο Ρεόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο, μπαίνετε μέσα, έχει τον κορυφαίο στόλο. Τα αυτοκίνητα δεν το πιστεύετε ότι είναι μεταχειρισμένα. Καινούρια είναι στην ουσία. Πληρώνετε όπως σας αγαπάτε, το πηγαίνετε στο συνεργείο της αρεσκίας σας και όλα καλά. Και όλα καλά. Εμείς το βράδυ. Το νου σας ρεμάλια. Αυτό. Το νου σας καλά ρεμάλια. Αυτό. Το νου σας... Αυτό. Είδατε τι γίνεται όταν ο Ολυμπιακός δεν δίνει φιλικά. Είδατε όταν δεν παίζει με ομάδες που ανοίγουν σαν βεντάλιες. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένα σε καμία περίπτωση. Απλά λέω ότι ψαρώνουν μερικές ομάδες παραπάνω, επειδή είναι γάβρος, ρε παιδί μου. Επειδή είναι γάβρος ο αντίπαλος, ψαρώνουν κάποιες ομάδες. Και χάνουν με 4 γκολ στο ημίχρονο, με 3 γκολ στο ημίχρονο. Και ανοίγουν κάτι διάδρομοι, λες και είναι αεροπλάνο και θα απογειωθεί. Τυχαίνει. Ψαρώνουν, ρε παιδί μου. Δεν. Πανικοβάλλονται. Τρακάρονται. Παθαίνουν αβαβάου, παπαπάου. Όταν λοιπόν δεν είναι τέτοιες ομάδες, τότε ο Ολυμπιακός, αυτός ο Ολυμπιακός που τον κρατάνε στη ζωή με τα μηχανήματα, και τον κρατάνε στη ζωή γιατί θα έπρεπε να είναι μείον 4 βαθμούς για τα 2 πέναλτι που κάνανε κουκουρούκου στο βάου. Ούτε καν πήγαν να δουν το ΒΑΡ. Και στο πέναλτι του Μπαράλες με τον Αστέρα Τρίπολης και στο πέναλτι στο Φιγκερέιδο του Σεμέδο στα 2 μάτς είναι 4 πόντι. Θα ήμασταν σήμερα με 4 βαθμούς διαφορά ήδη από πάνω. Αλλά, okay, τώρα, για το χθεσινό που χαλάει ο κόσμος, φανταστείτε, για ένα οριακό offside που εγώ σας λέω ότι, okay, δεν ήταν offside. Ας πούμε ότι δεν ήταν, ότι όντως, αυτή, παιδιά, απαγορεύεται
να αδικηθούν οριακά. Απαγορεύτο, καταλαβαίνετε, δηλαδή. Σου λέει, αυτό που έκανα σε όλους όλα τα χρόνια, να τους περνάω πριονο κορδέλα, να κερδίζω βρέξει χιονίσει Ολυμπιακός, να κερδάει και όλοι οι άλλοι να πάνε να διονύζουν το είδος. Απαγορεύεται να το κάνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και για το οριακό λοιπόν offside που το είδαμε εμείς 50 φορές για να βγάλουμε συμπέρασμα, που σας ξαναλέω επειδή εμείς είμαστε έντιμοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι λέμε την αλήθεια. Για το offside λοιπόν, το οριακό που δεν ήταν, χάλασαν την κοινωνία εχθές. Μία ανακοίνωση εμετός για περιτώματα, για αυτά να τα φάτε εσείς. Δηλαδή, περιτώματα είναι τες κατά παρεπιπτόντος. Το λέμε επειδή στην καθαρέβουσα πιθανόν κάποιοι να μην καταλαβαίνουν. Τα κόπρανα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λύσαξαν, παιδιά. Λύσαξαν. Χιδέα η ανακοίνωση. Νομίζω ότι πραγματικά έχουν χάσει τον έλεγχο. Νομίζω ότι πραγματικά γελάει όλος ο κόσμος. Ακούστε. Πλέον το ποτήρι της αδικίας. Μιλάει, το ξαναλέω, είναι του Ολυμπιακού η ανακοίνωση. Το διευκρινίζουμε για κάποιους που ίσως μπήκαν τώρα στην παρέα μας και δεν άκουσαν ή δεν την άκουσαν ή δεν την διάβασαν χθες. Πλέον το ποτήρι της αδικίας, της αλητείας και της βρωμιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεχύλισε. Να πω ότι είναι του Μαρινάκη προσωπικά αυτή τη φορά. Δεν έβαλε ούτε τον Καραπαπά, δεν έβαλε ούτε τον Μπαρμπασάβα, δεν έβαλε ούτε αυτόν που έχει γραφεί ο τύπου, τον Γαβαλά. Είναι προσωπική η ανακοίνωση του Μαρινάκη που δεν έχει δικαίωμα να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, έτσι. Πιώκεται. Πλέον το ποτήρι της αδικίας, της αλητείας και της βρωμιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεχύλισε. Δεν θα είμαι πλέον θεατής, ούτε εγώ ούτε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Τα ποδοσφαιρικά περιτώματα που πρωταγωνιστούν τύπου Σαββίδη, ακούστε τώρα έτσι, ακούστε, πρώτο το Σαββίδη, Καλπαζίδη, Πανόπουλου, Μπέο και οι άνθρωποι τους που δεν τηρούν καμιά νομιμότητα όπως ο Γραμμένος, ο Περέιρα και ο υπόλοιπος θείασός τους. Ο Ολυμπιακός δεν θα συμμετάσχει πια σε αυτά την κομμάτια. Φεύγεις. Μια στιγμή. Βαγγέλη, μήπως φεύγεις. Όχι, πες μας, άμα φεύγεις, πες μας. Βγάλε έναν. Χαίρετε. Στα τσακίδια. Πώς το είπε η Βλαχοπούλου. Χαίρετε. Στα τσακίδια. Έτσι. Αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, άμα. Όχι. Μη σε κρατάμε, δηλαδή. Άμα θες να φύγεις. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Όχι, ρε παιδιά, μείνε, δεν είναι. Μπουρλα. Αυτό. Μπουρλα. Συνεχίζω. Ο Ολυμπιακός δεν θα συμμετέχει πια σε αυτή την κωμωδία. Ούτε θα τη χρηματοδοτεί με τα όσα πληρώνει στην ΕΠΟ. Αν δεν γίνουν άμεσα από την UEFA αλλαγές σε πρόσωπα. Ήρθε η ώρα οι υπεύθυνοι αυτά τα ποδοσφαιρικά περιτώματα να τα φάνε αν θέλουν να υπάρξει συνέχεια. Δηλαδή, πραγματικά, σε επίπεδο να φας κατά, όχι να φας εσύ ρε. Δηλαδή, όχι δημοτικό. Αυτά που λέτε. Φυσικά τον βλέπετε τον πανικό, έτσι, τον καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί αυτό να είναι μία ανακοίνωση ενός ανθρώπου που έχει τον έλεγχο. Και βέβαια ζητούν επανάληψη, ολοκληρώνεται το σκηνικό με τα ανέκδοτα, ζητούν επανάληψη και εννοείται δεν υπάρχει κανένα απέναντι υπέρ του Ολυμπιακού που λένε, έτσι, είπαμε. Για τη φάση του offside, βεβαίως, ναι, αυτό, δηλαδή δεν γίνεται μια φορά. Μια φορά δεν γίνεται αυτοί να αδικηθούν. Δεν γίνεται, παιδιά, χαλάει τώρα ο τόπος, θέλουν επανάληψη αυτά να γίνει. Ένας χαμός. Και βέβαια του Δούκα η ανακοίνωση που λέει ο Λευτέρης, τέτοια θα παθαίνετε όταν παίζετε με κανονικό αντίπαλο. Να κάνετε ομάδα να κερδίσετε και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ανέφερε χαρακτηριστικά στο Facebook. Και έτσι συνεχίζουμε τις ζωές μας. Η τοξικότητα πραγματικά πλέον έχει φύγει σε άλλα επίπεδα. Το καταλαβαίνετε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Δεν μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις. Και αυτοί τι θέλουν, απλά θέλουν να το κάνουν όλο μπάχαλο. Βλέπουν
ότι αγωνιστικά δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε τα τρίτα του ΠΑΟΚ, τα δανεικά, την ΚΑΠΑ 19. Τα παιδάκια αυτά. Και βέβαια ήρθε η ανακοίνωση χθες βράδυ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία έχει ως εξής: οι πρόσφατες αναφορές του κυρίου Μαρινάκη σε ποδοσφαιρικά περιτώματα φέρνουν στο μυαλό κάθε υγιού σκεπτόμενου φιλάθλου τη ρίση εξιδίων κρίνει τα αλότρια. Από τη βιασύνη του να κατασκευάσει το παραδοσιακό πλέον άλοθη προκειμένου να καλύψει τις αδυναμίες της ομάδας του, κάθε φορά που οι αντίπαλοι τον αντιμετωπίζουν στα ίσια, λησμόνησε πως του έχει επιβληθεί απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο και είναι κακουργηματικά διοκόμενος για αλλίωση αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων ποινικών αδικημάτων. Συνεπώς, είναι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για αλητεία, βρωμιά και περιτώματα. Ξέχασε κάτι ακόμα στο παραλήρημά του, συνεχίζει η ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, να ενημερώσει την κοινή γνώμη για αυτά που πρέπει να αλλάξουν, ώστε να μην μας απαλλάξει από την παρουσία του αυτός και η ομάδα του. Είμαστε βέβαιοι πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιστροφή στην κανονικότητα της παράγκας που χάριζε κάλπικους τίτλους στην ομάδα του για 2 δεκαετίες. Ιστερόγραφο, απολογούμαστε ειλικρινά στους Έλληνες φιλάθλους που απαντάμε σε έναν άνθρωπο που προφανώς βρίσκεται υπό την επίρρεια συναισθηματικής φόρτισης. Εξαιτίας όμως της ασυλίας που απολαμβάνει από όλες τις αρμόδιες αρχές και της πλήρους ασυδοσίας που αυτές του χαρίζουν, κάποιος πρέπει να ανακόπτει τα τοξικά του παραλυρήματα. Βγήκε και ο Μπέος το βράδυ στο Total Football, τα είπε, χαμός έχει γίνει. Και έτσι συνεχίζουμε τη ζωή μας. Εμείς, απλά, ένα έχω να πω. Το νου σας, ρε μάλα. Αυτό. Το νου σας, καλά. Αυτό εμείς. Απερίσπαστοι, με προσήλωση στο στόχο νίκη με τον Ατρόμητο. Μην πετάξουμε το δώρο. Μην πετάξουμε το δώρο. Να κλείσουμε τη μαγική αυτή χρονιά. Αυτό το ημερολογιακό ευλογημένο έτος. Το 2019, σκεφτείτε λίγο τι πράγματα ζήσαμε μέσα σε αυτή τη χρονιά. Σκεφτείτε. Να ολοκληρώνετε το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, φιέστες στις 21 του Απριλίου, Λευκός Πύργος, ντάμπλ, κύπελα, πρωταθλήματα. Σκεφτείτε λίγο αυτή τη χρονιά τι ζήσαμε. Ημερολογιακά μιλάω πάντα. Και βέβαια πουθενά ήταν στο πρωτάθλημα. Πουθενά. Και συνεχίζεται ένα τρελό σερί. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, 6 ώρα, δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα, δεν υπάρχει καν η ισοπαλία. Διότι αυτό το δώρο πρέπει να το πάρουμε και να πούμε ευχαριστώ μέρες που είναι. Τώρα, ας τους να ουρλιάζουν, ας τους να τσιρίζουν, δείχνουν αδυναμία, δείχνουν, προδίδουν τον πανικό τους, το καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί, φίλε, για ένα οριακό offside να τα κάνεις όλα αυτά. Δεν γίνεται. Ειδικά εσύ. Έχει σημασία ποιος σκούζει. Έχει σημασία ποιος χαλάει τον τόπο, την κοινωνία. Ποιος θέλει να τα κάνει όλα μπουρλότο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικά αυτή. Να μιλάει ο Ολυμπιακός για αδικία, για βρωμιά. Σαν να μιλάει ο Νέρονας για δασοπροστασία, για πυρασφάλεια. Να βγαίνει και να μας κάνει διαλέξει. Προσέχετε που πετά το τσιγάρο σας, μην πάρει φωτιά κανένα κάδος. Και μετά να πηγαίνει να καίει τη Ρώμη. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι. Και βέβαια, βλέπετε, το ξαναλέω, όταν υπάρχει αντίπαλος απέναντι, που τα παιδιά του Βόλου είναι αλλά πραγματικά αξιέπαινα, που παίξανε με όλη τους την ψυχή, όπως κάναν σε όλα τα παιχνίδια βέβαια. Αλλά πού, δεν μην τολμεί, τολμάει αντίπαλος να κόψει βαθμούς. Και πήραν τώρα την οριακή φάση που εμείς την είδαμε 52. Στο πέναλτι του Ζαναλέου δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Πήραν την οριακή φάση με το offside και χαλάνε τον κόσμο. Μέχρι που θα κοιτάξουν να διακόψουν το πρωτάθλημα. Αυτοί μέχρι και πόλεμο είναι ικανοί να κάνουν. Για να μην ξαναχάσουν το πρωτάθλημα. Και βέβαια πληθαίνουν και οι φωνές
οι δικές τους που λένε δεν έχουμε ομάδα. Δεν μπορεί να φταίει για όλα η ΕΠΟ. Δεν μπορεί να φταίει ο Σαββίδης. Δεν μπορεί σε όλα να μας φταίει ο ΠΑΟΚ που δεν μπορούμε να βάλουμε 3 γκολ στο Βόλο. Στα πιτσιρίκια στην ΚΑΠΑ 19. Στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να βάλουμε 3 γκολ. Υπάρχουν και αυτές οι φωνές. Ξύπνησε ο κόσμος. Δεν κρύβεται πλέον η σαβούρα κάτω από το χαλάκι και έχουν σοβαρό θέμα και εσωτερικό. Αν δείτε στα φόρα τα σχόλιά τους στα διάφορα site, πώς θα τα καλύψει αυτά. Οι ανακυρώσεις περί βρωμιάς και αυτά, άκου, ποδοσφαιρικά περιτώματα. Ποιον? Τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτόν που πρώτος είπε βάλτε το VAR. Πρώτος είπε φέρτε ξένους διαιτητές. Πρώτος είπε κάντε doping control. Πρώτος είπε και τα πληρώνουμε εμείς. Πάμε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα αξιοκρατικό, έντιμο. Αν αξίζω να κερδίσω, να κερδίσω. Αν δεν αξίζω, να μην κερδίσω. Όπως γέλαρα εκεί που έπρεπε. Τι είπες, Διονύση? Αυτό. Αυτό βασικά. Αυτό βασικά από όλα. Έλα! Έλα να με τρελάνει. Το βράδυ πάμε να κάνουμε το καθήκον μας 6 ώρα στο ναό. Πάρτε μαζί σας και αρκουδάκια μικρά. Τα πετάμε μες στον αγωνιστικό χώρο και δίνουμε ανακούφιση στα παιδιά, στα παιδάκια που το έχουν ανάγκη. Εγώ για τους δικούς μου ακροατές δεν έχω λόγια. Νιώθω, φουσκώνω περηφάνεια, γιατί χθες κάναμε το καθήκον μας και θα το ξανακάνουμε όσο έχουμε δύναμη, όσο έχουμε μικρόφωνο, όσο έχουμε, και όταν λέω δύναμη δεν εννοώ επικοινωνιακή, όσο έχουμε δυνάμεις από πλευράς υγείας. Έτσι. Θα το ξανακάνουμε. Και πάλι εδώ είμαστε για να επικοινωνούμε τέτοια πράγματα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ. Να πάρετε την παρέα, να πάτε να γουστάρετε, να περάσετε καταπληκτικά 2 διανυκτερεύσεις. Κληρώνουμε και μία κούτα, ένα κουτί μελο μακάρονα, υπέροχα από τον Νικολαίδη. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε γραμμές. Θυμίζω, στο θέατρο Βεργίνα ξεκίνησε Cinemascope The Musical του Μάκη Δελαπόρτα και του Στέλιου Παπαδόπουλου. Και Μακεδόνας και Κούκα και Λοτσάρη και Μουτίδου και Τσαρούχας και Νικολέτα Καρά. Και αφηγητή το Μάκη Δελαπόρτα, ένα υπέροχο musical. Δεν χάνετε, 4.91-2.91 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο στο Regency Casino, στα ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ήδη έχει 4 γραμμές που περιμένουν. Διαλυματάκι, διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Ζούμου σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές. Γλεντίστε το όλο αυτό που γίνεται, απολαύστε το. Μέχρι την τελευταία τελεία, μέχρι κόμματος. Το ότι θα πάμε το απόγευμα με λούτρινα αρκουδάκια, τα οποία θα τα αφήσουμε σε κουτιά έξω από το ναό, έξω από τις θύρες, και κάποια στιγμή θα υπάρξει μαζική και οργανωμένη ρήψη από τις θύρες 7 και 8 και για κάθε λούτρινο αρκουδάκι το ΠΑΟΚ Action θα δώσει 1 ευρώ εκεί που πρέπει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Δεν σημαίνει ότι το μάτς είναι γιορτούλα, δεν σημαίνει ότι πάμε για χαβαλέ. Το διευκρινίζω, καλά κάνει και μου το λέει ο φίλος μου Δημήτρης. Το διευκρινίζουμε, το μαχαίρι στο στόμα. Γι' αυτό είπα το νου σας ρε μάλια. Λίγο τώρα οι γιορτές, λίγο μετά οι διακοπές, λίγο που έχασε ο Γαύρος, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, το καταλαβαίνετε. Παίζουμε με το μαχαίρι στο στόμα. Μισό μηδέν, δεν μας ενδιαφέρει καν η καλή μπάλα. 3 βαθμοί σήμερα το βράδυ. Να μας βρει η βαθμολογία κλείνοντας το 19 και με διαφορά από το Γαύρο. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα είναι καταστροφή. Να δώσουμε πίσω το δώρο. Και είναι αγένεια. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Πάμε στις γραμμές που περιμένουν. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Αλώς τον. Πάμε.
Πάμε, μωρό μου. Κάε στα περμητίδο λεβεντάρσκε εσοπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και στο νεκροθάπτη. Σαν νεκροθάπτη στα σακίδια. Να πάρεις και το καράβι μαζί σου. Και όλα πως θα είπε περικτώματα. Ναι, ναι. Του συνόμιου σου, εκείνους τους τέσσερις που έχεις από πίσω σου. Όχι, ένας, δύο, τρεις ακόμα. Να τους πάρεις και αυτούς και τους υπόλοιπους που ξεχνάμε και δεν τους ξέρουμε. Να τους πάρεις μαζί σου και να φύγεις στα τσακίδια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω. Πάμε στα σοβαρά τώρα, γιατί με αυτούς δεν κάνει να ασχολήσει και πολύ. Θέλω να είσαι σύντομος, λοιπόν, σύντομος να είσαι, σύντομος. Πολύ σύντομος. Έλα, γορή, να ευχαριστήσω όλα τα ζουμουσάκια για την εκτίμηση και τη σέβαση που μου δείχνουν σε κάθε αιμοδοσία. Έτσι. Να ευχαριστήσω όλη την ποδοσφαιρική ομάδα, τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που δέχτηκαν χωρίς καμία αντίρρηση να βγουν φωτογραφία μαζί μου. Να ευχαριστήσω τον Πασχαλάκη που από χθες πια δεν μου πέφτει με τίποτε με την τρέλα που μου έδωσε. Να ευχαριστήσω τον Πασχαλάκη, δεν μου πέφτει με τίποτε διάθεση. Η τρέλα. Γιατί σήμερα το βράδυ θα έχω μεγάλη τρέλα. Είμαι αυτά, αυτά καλή. Κιλιά. Με μισό μηδέν να κερδίσω τον όπως το είπες, Σταυροπολίτικα. Με μισό μηδέν. Στον εσύ που το είπες. Φιλιά. Με μισό μηδέν να ούμε. Γεια σου Παυλάρα μου, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Εννοείται δεν μας πέφτει με τίποτα, το φωνάζουμε δύο χρόνια τώρα, δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το άλλο το νιάτο, καλώς τον. Τα νιάτα. Και εσύ παρόν χθες. Ευχαριστώ τους παππούδες μας, ευχαριστώ τους συντριβανίσιους μας που είναι εκεί. Να είστε καλά, είσαστε η μεγάλη μας χαρά όταν συναντιόμαστε και ευχαριστούμε εσάς, για εσάς όλους, την αγάπη που μας δείχνετε. Άλλη μόνο. Λοιπόν, ρεμάλια, προσοχή, μαχαίρι στο λαιμό, στο στόμα και στα χέρια από ένα μπαλτά και από ένα ρόπολο του μπέιζμπολ. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Καθόλου είναι μια ομάδα, αυτή η ομάδα, παρότι μπορεί να έχει ελλείψεις, πολλές ζημιές. Αυτό ακριβώς. Προσοχή. Έχει κάνει πολλές ζημιές. Θυμάμαι ένα εφιαλτικό μάτς πριν λίγα χρόνια. Μην το σκεφτείτε. Λοιπόν, ούτε να το σκεφτόμαστε. Χτυπάω ξύλο. Πήγανε λε στο Βόλο και γυρίσαν με ένα περίτωμα στον Προχτό. Ναι. Τα λέω αλλιώς, γιατί τα με κόψεις. Ναι, ναι. Θέλω, ήδη έχεις περάσει τη γραμμή. Πρόσεχε, πρόσεχε. Είπα περίτωμα και Προχτό. Δεν είπα. Δεν είπα κατώ στον κόλο, βεβαίως. Όπως είπε και ο φίλος χθες, ο οποίος τα απόλεψε. Το ευχαριστήθηκα που μίλησε στη γλώσσα, που τους πρέπει να τους αντιμετωπίσει. Εντάξει. Λοιπόν, και ο Μπέος δεν είναι Οσία Μαρία, αλλά okay, όχι, εντάξει, προσέχουν. Εντάξει. Έτσι θέλουνε. Ναι. Για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, φταίουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μπορούσανε, δεν τολμούσανε να τους καθαιρέσουνε. Ένα Μπαρμπαγιόρου που είχε κατέβει από διευθυντή των διετών και τράβηξε τον πιστόλι. Βεβαίως. Ένα Κοσκοτά. Ένα Κοσκοτά, ένα Σαλιαρέλι. Ναι, και πέσανε να φάνε τον κύριο Σαβίδη, που πήγαν του φορτώσουνε το εργοστάσιο Σιγζάθη. Που είχαν κάνει τηλεοπιτούρα αυτή. Όχι με που πήγαν να του φορτώσουν, που του το φορτώσανε, το φορτώσανε για να μην το πάρει ο Τούρκος. Ναι, όχι το φορτώσανε. Και ο άνθρωπος ο πήρε, όπως είπες, για να μην το πάρουν οι Τούρκοι, που είχαν κάνει αυτό το λαθρεμπόριο. Τουλάχιστον με μάγκες, ο δικός μας σας υποθέσουμε ότι έκανε λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ο δικός σας όχι, έκανε λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Να μην υποθέσουμε τίποτα. Ας τις υποθέσεις. Καμία υπόθεση. Καμία. Ο δικός είναι μπλεγμένο το όνομά του. Μην πάμε τώρα, μην τους βάζουμε στη ζυγαριά, άστο, άστο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτοί που τους βάζουν δίπλα κάνουν λάθος. Μην πέφτεις σε αυτή την πλάνη, Γιώργο. Δεν πέφτω, καθόλου. Δεν πέφτω. Δεν μας πέφτει με τίποτα, δεν είναι. Δεν μας πέφτει με τίποτε, Παυλάρα. Μας έχει γράψει και στο βιβλίο ο Γκίνες. Ο 85ης, ο 85ης, κρεμάμε καπαρτίνες και μπουφάν. Φιλιά, γεια σου. Απλώνουμε και θα έρθουμε 4-16, ευχαριστώ. 4-16, γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, 23-10-287-888. Ναι.
Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το Στράτο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Εγώ θα αναφερθώ πρώτα στη δικιά μας την ομάδα. Ναι. Σήμερα το ματς μυρίζει γκέλα. Οπότε όλα συνηγορούν ότι το αποτέλεσμα θα είναι στραβό σήμερα. Στους παίκτες έχω να πω, το νου σας ρε μάλια, μπείτε μέσα και τσαλαπατήστε τον Ατρόμητο. Μην κάνετε το ίδιο λάθος με τον Άρη. Ακριβώς. Όσες φορές φέτος μπήκαμε πιο χαλαροί, μπήκαμε όχι τόσο αποφασισμένοι. Με εξαίρεση το μάτς με την ΑΕΚ. Άσε και εκεί ήταν αταχεία, δεν είναι ότι δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, τους τσακίσαμε. Εγώ τρία μάτς θυμάμαι. Σλόβαν, Άρη, Παναθηναϊκό. Στα αυτά τα τρία μάτς που δεν ήμασταν με τη φλόγα στα μάτια, με το μαχαίρι στο στόμα, την πληρώσαμε λοιπόν. Με αποκλεισμό και με χαμένους βαθμούς. Λοιπόν, για να είμαστε συγκεκριμένοι, σήμερα παίζουμε με μια ομάδα η οποία έχει 4,5 δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία έχει ένα προπονητή ο οποίος βγάζει απίθμενο κόμπλεξ στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και έχει βρει στο παρελθόν ομάδες, και τρόπους να μας σταματήσει. Έτσι. Όλες του οι ομάδες μεταμορφώνονται σε μικρές Ατλέτικο Μαδρίτης όταν παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δηλαδή το χαμηλότερο τάκλιν είναι στην καροτίδα, η καθυστέρηση είναι 4 λεπτά να πέσιμο. Θα είμαστε έτοιμοι πρέπει να είμαστε για αυτά, τα ξέρουμε. Δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα. Ξέρουμε πώς παίζει αυτός. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει μέσα και να τους τσαλαπατήσει. Συγκεκριμένη η έκφραση. Ακριβώς. Όχι να τους κερδίσει. Πολύ ωραία. Να τους τσαλαπατήσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει η έκφραση. Και δεύτερον, να αναφερθώ στο χτεσινό, να ξέρεις ότι το γκολ του Ολυμπιακού είναι offside. Και πρόσεξε, υπάρχει στα μέσα του Μαρινάκη, όλοι χρησιμοποιούν μια φωτογραφία στην οποία η μπάλα είναι ακόμη ένα καρέ πίσω πριν φύγει από το πόδι του ποδοσφαιριστή. Όλα τα Στράτο μέσα μου του Μαρινάκη χρησιμοποιούν... Άκουσε είδαμε, κόστα, είδαμε τη φάση 15 όχι, φορές όχι, και όχι, ακόμα όχι, δεν όχι, μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Άκουσε με. Ναι. Στο ξαναλέω ότι τα μέσα του Μαρινάκη χρησιμοποιούν μια φωτογραφία στην οποία η μπάλα δεν έχει φύγει ακόμα από το πόδι του ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν κρίνω από τη φωτογραφία, κρίνω από την φάση που είδα στο Open. Ωραία, δεν μπορείς να κάνεις κάτι τώρα, θα πρέπει να κρίνεις από φωτογραφία. Δεν μπορείς να το κρίνεις από το βίντεο, δεν γίνεται. Λοιπόν, το βίντεο δεν είναι διαφωτιστικό, ναι. Τώρα την προπαγάνδα με τις φωτογραφίες σου την ξέρουμε, βγάζεις το κλικ όποτε θέλεις ρε παιδιά. Μπράβο, αυτό είναι ένα, παπάς. Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες φωτογραφίες στο ίντερνετ, οι οποίες είναι το κλικ με την μπάλα την ώρα που την ακουμπάει ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ότι σουντανή είναι offside. Και τελειώσαμε εκεί πέρα. Το πέναλτι είναι μαϊμού. Αν το έπαιρνε δεν και το Ολυμπιακό δεν θα υπάρχει ήταν τίποτα. Άλλος ένας δεν υπάρχει τίποτα. Στρατό, αν για το offside μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, για το πέναλτι καμία απολύτως. Θέατρο στην Ελλάδα. Θέατρο και εκεί την εκάστοτε. Μπράβο. Λοιπόν, και τελευταίο για να κλείσω. Ο Μαρινάκης εκνευρίστηκε τόσο πολύ που είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, να ξέρω. Φοβερός, το είδα χθες. Και το δεύτερο, και το κυριότερο, ξέρεις τι δήλωσε στα οικεία του πρόσωπα. Για πείς, για πες. Τι. Έτσι είστε. Τώρα θα δείτε. Παίρνω το καραβάκι μου και φεύγω. Φιλιά, γεια σου Στράτο, γεια. Είναι τόσο τσαντιμένο λίγο που αποχώρησε από την κυβέρνηση. Ναι, γεια σας. Άντε ρε Κωστή. Καλώς το παιδί. Γεια σου Τάσε! Γεια σου Μπουχεσό νερό! Είναι μεγάλη απόλαυση να βλέπεις όλους αυτούς τους ακούτων Μπουχεσό νερόκολους και όλες αυτές εδώ τις βοηδοκλασσομπανιέρες να βγάζουν όλη αυτή τη τζατήλα και μάλιστα για πράγματα τα οποία όλοι οι υπόλοιποι τα προηγούμενα χρόνια τα ζήσαμε 20 χρόνια στο εκατονταπλάσιο. Μόνο που εμείς ζούσαμε την πραγματική αδικία και σε υπερθετικό βαθμό, ενώ αυτά που ζούνε δεν είναι τίποτα. Τίποτα ρε, τι είναι τώρα, ένα οριακό πλάκα μας κάνουν. Και βλέπεις το ξεβράκωμά τους και το πώς φανερώσαν τον πραγματικό τους χαρακτήρα είναι σε όλη τους τη διάσταση. Όταν αυτοί μας κουνούσαν το δάχτυλο, μας πουλούσαν υψηλή θεωρία, ήτανε καβάλα πάνω στ' άλογο, μιλούσαν για ομάδες, για μπάτζετ, για ποιότητα, για πεχταράδες. Για πόσα τώρα να θυμηθούμε.
Και είναι. Μας λέγανε κιόλας εδώ οι διαφωτιστές που τους βγάζανε και στον αέρα τους δίνανε και μία ώρα εκπομπές ότι πρέπει να ακούμε και αυτόν την άποψη γιατί αυτοί εκεί είναι άνετοι ενώ εμείς είμαστε κομπλεξικοί στο χωριουδάκι μας. Βέβαια. Δεν τα ξεχνάω. Κοντέψαμε να πιστέψουμε ότι αυτό έτσι θα είναι. Ότι θα φύγουμε από αυτό το μάταιο κόσμο και δεν θα αλλάξει ποτέ. Ναι. Και αν δεν ερχόταν αυτός ο άνθρωπος. Να ξέρεις αυτό το πράγμα είτε σε κόκκινο μοτίβο, είτε σε πράσινο, είτε σε κίτρινο, αυτό θα συνέβαινε. Εγώ δεν τους διαχωρίζω. Αυτό θα συνέχιζε. Καθόλου. Είναι ένα πράγμα που διασπάται σε τρία και ξαναγίνεται ένα. Έτσι. Εξαρτάται ποιος είναι ο δυνατός αυτή την εποχή τη συγκεκριμένη, κατάλαβες. Ανά εποχή. Τώρα αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Είναι τρία κακομαθημένα παιδιά που απλά ανά κάποια χρονικά διαστήματα ταΐζει το ένα λίγο παραπάνω από τα άλλα δύο. Έρχεται λοιπόν ο Καθαρός, έρχεται λοιπόν ο Κυμπάρης ο Σαλονικιός, έρχεται λοιπόν ο Πόντιος και τους χαλάει φίλε το γλυκό και τη μανέστρα. Φυσικά γι' αυτό προσπαθούν να βρούνε πράγματα και να τον σπηλώσουν γιατί θεωρούν de facto, γι' αυτό η ανακοίνωση έλεγε κρίνουν 62 τα αλότρια, γιατί θεωρούν de facto ότι όποιος είναι στην Ελλάδα πρέπει να είναι λέρα και γλίτσα σαν κι αυτούς. Βρώμικος σου λέει. Κατάλαβες. Μα έτσι έμαθαν. Μα γι' αυτό προσπάθησαν άπειρες φορές να τον πάρουν μαζί τους στο Βούρκο εκεί που είναι να παίξουν στην έδρα τους στο περιβάλλον που αισθάνονται οικεία. Αλλά το γουρούνι όταν κυλιέται μέσα στη λάσπη είναι υπέροχα. Ακριβώς. Ακριβώς. Απείς εσύ με τη λευκή την κουστούμιά σου να παλέψεις λάσπες. Όχι φίλε. Σε βλέπω κυλιέσαι και με προκαλείς και γελάω μαζί σου. Έτσι γελάω. Και όσον αφορά τη φωτογραφία, το έλεγε και το τραγούδι, φωτογράφε βγάλε μια φωτογραφία για να δούμε άμα είναι στην ευθεία. Φωτογράφε, βγάλε μια φωτογραφία. Γεια σου Τάσο! Σε ευχαριστώ που ήσουν και εσύ εχθές. Να σε βάλω βεβαίως. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψοφία. 580. 580. Σας βάζω και για τα μελομακάρονα και για το τριήμερο, έτσι. Έχω μάθει ότι ο Νικολαίδης κάνει κάτι μελομακάρονα. Άστο. Ζαλάδα. Λίγο ταυραντισμένα. Ζαλάδα. Δεν είναι μελομακάρονα. Αρκουδομακάρονα είναι. Γεμάτα μέσα με μέλι, όλα πεντακάθαρα, φίλε. Πεντακάθαρα όλα. Όλα μοσκοβολάνε. Φιλιά, Τάσο, σε ευχαριστώ που θες. Ήσουν και εσύ εκεί. Σε ευχαριστώ. Φιλιά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Ναι. Για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε μια αναβολή αυτό με τα αρκουδάκια? Γιατί, για πες, να μας τιμωρήσουν. Να μας τιμωρήσουν για ρήψη αντικειμένων. Για ρήψη αρκουδιών, λούτρινων. Τα περιτώματα που λέει ο Βαγγέλης είναι από αυτά που βγαίνουν. Άσε ρε φίλε τώρα, μιλάει ο αρχιβοθρατζής για σκατά. Ακριβώς, σε παρακαλώ τώρα. Βρωμάνε τόσο πολύ οι ίδιοι τους που δεν αξίζουν καν να αναφέρουν. Ούτε καν. Όχι τον ΠΑΟΚ, όχι το Σαββίδι, ούτε καν. Ούτε τίποτα που να έχει σχέση με αυτό. Τώρα, περίμενε λίγο. Θα εκδικαστεί η γελία ιστορία με την Ξάνθη και τη Λάσπη και θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Να περιμένετε μετά δηλώσεις μετάνοιας και παρακαλετά και συγγνώμες. Περιμένετε. Ο Γιώργος Σαββίδης είπε πάλι, ως το τέλος. Ως βέβαια, ως το τέλος κάτι το παιδιά, όπως το μπάσκετ. Όπως το μπάσκετ. Μπράβο. Να πάνε μαζί χέρι-χέρι. Μου λες, χάλασε, Εμμανώλη. Μου λες, έπαψε να υπάρχει μπάσκετ που αποχώρησαν αυτοί. Ίσα-ίσα. Πιο ωραίο, πιο καθαρό είναι το πρωτάθλημα. Ίσα-ίσα, στα ίσα, τσακίδια, ναι. Φίλε. Μια που ανάφερε στο μπάσκετ. Ναι. Μια που ανάφερε στο μπάσκετ. Παιδιά, έκλειση όλη στο μπάσκετ. Ωραίος ο Χαβαλές που κάνουμε τώρα. Ωραίος. Φυσικά θέλουμε να είμαστε πρώτοι, να νικήσουμε σήμερα. Είναι δύσκολο το μάτς. Αλλά και το μπάσκετ χρειάζεται βοήθεια. Το πάλεψε η ομάδα με τον Προμηθέα, πήραμε και ένα παίχτη καινούριο, να δούμε. Τα λέμε συνέχεια για τον μπάσκετ. Ήθελα να πω ένα ευχαριστώ και εγώ για χτες. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα τον Νεκτάριο, την οικογένειά του. Ναι. Από κοντά επιτέλους. Ήρθε τον Καρδάση μου. Πρώτη φορά δεν ήταν, σε άλλες φορές δεν μπορούσε, ήταν μακριά. Τώρα έτυχε να είναι εδώ στις γιορτές. Ευχαριστήθηκε για αυτός και ο μικρός εκεί. Και ο μικρός έβγαλε φωτογραφίες. Ναι, ο παίχτης τρελάθηκε. Ο Τανούλης τρελάθηκε. Μιλήσαμε και λίγο μαζί του, μια χαρά. Και όπως είπες και για τους παίχτες, όλοι ήταν όλοι εκεί. Θέλω να συγκινητικοί. Ναι, μια χαρά. Συγκινητικοί. Να τα λέμε όλα. Και ήταν πανέμορφα όπως πάντα. Έτσι. Φιλιά λοιπόν, πολλά. Γεια σου, Τσουκνίδα. Βάλουμε συγκλήρωση αν θες. Ναι. Και για τα δύο. Έγινε Κωστή. Γεια σου, Μανώλη. Γεια. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί.
Τι κάνετε? Γεια σου, Μανιού! Πάλι. Όλα καλά. Α, τι να λέμε για τη Μάντσεστερ, άστο. Σε είπα κάτι. Σε παρακαλώ, άσε με. Τι. Ξύπνησα με την καλύτερη του προφέσεων. Α, μπράβο, μη με διαολύσει. Μη μιλήσουμε για την Παοκάρα μα τώρα, τα ωραία πράγματα. Αυτό. Τα ευχάριστα. Άσε με, τώρα καλά είμαστε εκεί. Μη με φουρκίζει που είναι η μάνα μου. Το έχω ξεχάσει. Για πε, έλα γουαράκι μου. Λοιπόν, δύο πραγματάκια βασικά. Συγχαρητήρια, παιδιά, για άλλη μια φορά. Είσαστε υπέροχοι. Είστε η καλύτερη ομάδα που έχω συναντήσει ποτέ. Για άλλη μια φορά δώσατε ένα βροντερό παρόν. Δυστυχώς εγώ λόγω δουλειάς πολύς δεν μπόρεσα. Πολύς. Είχαμε χθες, δεν μπόρεσα. Είχαμε απώλεια, τι να σου πω, άλλους τόσους. Δηλαδή επειδή πιστεύω άλλαξα, ότι χάσαμε... Άλλαξα δουλίτσα, τα ξέρεις. Δεν πειράζει. Μπήκα αλλού, είμαι λίγο διαφορετικά, είναι τώρα αλλιώς τα πράγματα. Και πάλι. Αλλά εγώ είπαμε, επιφυλάσσω με την πρώτη ευκαιρία, θα δώσω αυτό που πρέπει να κάνω. Είχαμε χθες, χάσαμε μεγάλη, δηλαδή, μεγάλη άλλες... τιμή που είσαι. Ναι. Μεγάλη τιμή που βρέθηκε και η ομάδα εκεί, που όλοι μαζί είδα υπέροχες φωτογραφίες. Χάρηκα πάρα πολύ, ζήλεψα απίστευτα. Γιατί λέω, κοίταξε, δεν πήγαμε σε μια ομοδοσία, λέω και η ομάδα, άρα δεν ξαναπάω. Να διευκρινίσουμε ότι η ομάδα δεν ήρθε στην ομοδοσία, αλλά έτυχε να είναι δίπλα ακριβώς, έτσι, εμείς είμαστε στη θύρα 3 και είχαμε τη συγκέντρωσή μας, αλλά όλοι όμως σταμάτησαν, έδειξαν ενδιαφέρον, ρώτησαν, φωτογραφήθηκαν καρτερικά. Τώρα, φίλε, 40 παιδάκια. Ήμασταν 100-150 άνθρωποι, όλοι θέλαν να βγάλουν φωτογραφία με τον Βιερίνια. Δεν δυσανασχέτησε, φίλε, με έκανε φοβερή. Εγώ φώναζα και παιδιά, αφήστε τους να πάνε, είναι κουρασμένοι. Δηλαδή, κοιτάξτε να βγάλετε και 2-3 μαζί, ας πούμε, μια φωτογραφία. Δεν πειράζει. Όλοι θέλαν μόνοι τους, φυσικά εννοείται. Εντάξει, έτσι. Φίλε, αυτό είναι μια φορά. Αυτός, είναι ο αρχηγός, είναι η ομάδα. Είναι τα μπλούχηρε, φίλε, τα λέμε όλα. Λίγο από τη μαγεία τους, από την άβρα τους, πας δίπλα στο Βιερίνια και νιώθεις, φίλε, αυτό το πράγμα. Το πόσο Κωστή μου, ένα πράγμα θα σε πω. Το τι έχουν καταφέρει ακόμα, ό,τι οι ίδιοι εμείς το έχουμε αντιληφθεί. Όχι βρε, ούτε εμείς. Θα το λέμε στα εγγόνια μας. Παππούδες μας, πώς είναι αυτή η ομάδα. Είναι τρομερό πράγμα, έτσι. Σήμερα αισθάνομαι διπλά τυχερός, γιατί σήμερα ο γιος μου θα βγει με την ομάδα. Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Έχεις εξασφαλίσει ότι θα βγει με δικό μας παίχτη και όχι με το Ατρόμητο? Έχω ταχτεί, έχω βάλει λεπτούς και δεμένους. Κανόνισε, γιατί τώρα φαντάζεσαι, φτάνεις μέχρι εκεί να βγεις τώρα με τον Βέλιο, ας πούμε. Φρόντισε το, έτσι. Ούτε στο σενάριο δεν παίζει. Φρόντισε το. Θα το φροντίσω και αυτό, θα το ολοκληρώσω και αυτό. Αδερφέ μου. Όλα καλά. Το νου μας ρε μάλια. Συνέχεια. Είναι δωράκι σήμερα. Έτσι. Και προσοχή τα λούτρια να μην χτυπήσουν κανένα παίχτη και έχουμε επεισόδια. Έχουμε τίποτα, κανένα Γκαρθία πάλι, ε! Φαντάζεσαι! Κανένα Γκαρθία, μα ή κανένα καινούριο. Λοιπόν, ζούμε του, βάλουμε και την κλήρωση. Να πούμε το εξής, λούτριουν αρκουδάκι τώρα έχει κάτι 50 κιλά, φίλε. Που άμα σε πλακώσουν. Θέλει. Α, να σε ρωτήσω, εμείς από 2, 3, 5, 6 μπορούμε να πετάξουμε. Όχι. Θα αφήσουμε τα αρκουδάκια. Όχι. Θα αφήσουμε. Δεν θα πετάξουμε τίποτα εμείς. Θα τα αφήσουμε σε ειδικά κουτιά έξω, εγώ έξω από την 5 που θα πάω, ας πούμε. Θα αφήσω το αρκουδάκι έξω από την 7, όπου πάτε από την 4. Αφήνετε τα αρκουδάκια έξω και θα τα συγκεντρώσουν και κάποια στιγμή θα τα ρίξουν όλα από την 7 και την 8. Αυτό ξέρω εγώ. Άντε, αν είναι έτσι ο καθένας, φίλε, θα ρίχνει στον επόπτη ένα λούτρο αρκούδι. Να πούμε, θα γίνει ρωτέο. Να ρίξουμε, ρε παιδί μου, όλοι μαζί. Όχι, αυτό να πω είναι Ολλανδικό έθιμο. Ολλανδικό. Μπράβο. Γιατί κάθε αρκουδάκι, πάλι βέβαια ο μεγάλος πληρώνει, έτσι, 1 ευρώ για κάθε αρκούδι, το ΠΑΟΚ Action, να δώσει ανακούφιση πραγματικά εκεί που πρέπει, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Όπως λέει η Χρύσα, μοσχοβολάει την ώρα που οι άλλοι μιλάνε για περιττώματα και κυλιούνται μέσα στους βόθρους, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, μοσχοβολάει. Χθες έπρεπε να δείτε τα πρόσωπα. Έτσι. Και λίγο σοβαρά τώρα. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτούς. Είναι, δηλαδή, μόνο που ασχολείται με αυτούς βρωμάς. Γι' αυτό, φίλε, αφήστε τους να βρωμάνε, να κελαϊδάνε, να λένε ό,τι θέλουνε. Εμείς τη δουλειά μας, εμείς το χαβά μας, εμείς την τρέλα μας,
Εμείς το ΠΑΟΚ μας έτσι, και εμείς πρωταθλητές φίλε. Εμείς τα μπλούκι φίλε. Πολύ πολλά πολλά. Φιλιά. Και αφήστε τους άλλους να χαρτίσουν. Γεια σου Χάρη. Βάλε μου την κλήρωση. Πες μου τα τρία τελευταία. 4.59. Φιλιά. Γεια σου Χάρη. Πάμε δύο γραμμές ακόμα, μην καλείτε άλλο, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Παρακαλώ! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι! Καλημέρα, ζούμε. Γεια καλημέρα, σου, Ντινάκη! Γεια σου, μπασκετοντινάκη! Καλώς την. Χάιντι! Ντινάκη μου. Αδελφή μου, ναι. θέλω να σου πω ότι και εγώ πολύ χάρηκα που γνώρισα τον αδερφό σου και την οικογένειά του. Τέσσερα χαμογελαστά άτομα. Πάρα πολύ χαρά. Δηλαδή αυτό το παιδί ήταν σαν να το γνωρίζαμε πάντα. Και ας το ξέραμε μόνο από το Facebook, μόνο από το ραδιόφωνο. Έτσι, έτσι. Γνωρίσατε τον κούκλο της οικογένειας, έτσι. και όλη η οικογένεια είναι φοβερή. Είναι να είστε γεροί, να περάσετε καλές γιορτές όλοι με υγεία, να χαίρεστε ό,τι αγαπάτε. Και επειδή οι αθλητήροι δώσανε αίμα για το παιδί μου, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την προσφορά της ομάδας. Θέλω να σου πω ότι ξεπεράστηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε άξιους, αξιόλογους, δεν ξέρω πώς να εκφραστώ, Έλληνες γιατρούς. Πες, επίθετα, πες ονόματα. Ονόματα πες. Λοιπόν, ονόματα. Η επέμβαση έγινε στο Διαβαλκανικό. Ναι. Ο γιατρός του λέγεται Νινιός, Βλάσης Νινιός, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά, και ο κύριος Στανόβουλος που ήρθε από την Αθήνα, ένα ολόκληρο team και από Κίνα. Δυσκολότατη και... επέμβαση. Δυσκολότατη και πολύ... Δύσκολη, αλλά οι γιατροί Κωστή μου έχουν τέτοια... Μικρή θεή. Βγήκανε ακριβώς. Με τη βοήθεια του Θεού και του ανθρώπου ξεπεράστηκε το πρόβλημα. Η πιο πολύ τελικά ήταν η αναμονή που μας στεναχωρούσε, παρά η επέμβαση καθ' αυτή, ας πούμε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχουμε αξιόλογους γιατρούς. Περιττό να σου πω ότι πλέον στέλνουν άτομα από το εξωτερικό για να έρθουν εδώ. Παρακολουθούν οι δικοί μας γιατροί. Βέβαια, όταν υπάρχουν καταρτισμένα για κάποιες ασθένειες, ας πούμε, σίγουρα ίσως δεν μπορεί να τα καλύψει η Ελλάδα, γι' αυτό βγαίνει ο κόσμος έξω. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοια κέντρα, είμαστε ήσυχοι και ευτυχείς, μπορώ να πω. Έτσι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παλικάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι, όπως σε ξέρω τόσα χρόνια, ακόμα και αυτό το ζήτημα με μια τόσο ζηλευτή αξιοπρέπεια το αντιμετώπιζες. Γιατί σε τέτοιες στιγμές ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχό του, μπορεί να χάσει. Με μια πραγματικά αξιέπαινη και ζηλευτή αξιοπρέπεια, είσαι μια μάνα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο, και το λέω έτσι, γιατί σε ξέρω χρόνια. Πώς αντιμετώπισε το θέμα με το παιδί σου, επιβεβαίωσε αυτό που πιστεύω για σένα. Και όσοι σε ξέρουν δηλαδή, Ντίνα. Ευχαριστώ πάρα αυτό πολύ τη Χρύσα, το Σίμω, που βρέθηκαν την ημέρα της επέμβασης εκεί πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σοφία που με λέει θα πάρω τηλέφωνο. Εννοείται. Την προϊσταμένη για το παιδί. Ευχαριστώ εσένα, ευχαριστώ όλους τους αθλητήριους. Σας ευχαριστώ. Την οικογένεια. Αυτή είναι μια οικογένεια. Σε φιλώ. Γεια σου Ντινάκη μου. Γεια σου Ντινάκη. Θα σε βάλουμε στην κλήρωση. Να σε βάλω και στην κλήρωση. Ναι. Δώσε τα τρία τελευταία. Περίμενε. 9.54. Φιλιά! Τα ίδια και εγώ. Καμένες λιχνίες. Γεια σου Ντινάκη. Γεια. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ναι! Έτσι, καθάρισε λαιμό. Κυρίες και κύριοι. Ρε μάλια! Ρούσος καλά, ρε μάλια! Έτσι, περίμενε. Άντε ρε Κωστάκη. Από το Τάκη είναι το πολύ έχει κλείσει η φωνή μου. Στην καροτίδα όλη. Στην καροτίδα όλη. Και το μάθ, προσέξτε. Έλα, αγοράκι. Λοιπόν, ναι. Πρώτο και κύριο, τον ατρόμητο θα κερδίσω. Καλά, 100%. Το λέμε εδώ. Θα κερδίσω. Ναι. Να μην πω ότι θα το διασύρω. Σιγά-σιγά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν, μισό. Όσον αφορά να προκύψει για, καλός. Το, για το χτεσινό το offside. Έτσι. Ναι. Η Νόβα
πολύ σωστά δείχνει την γραμμή. Την δείχνει πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό και είναι offside. Γιατί η γραμμή είναι η ευθεία, είναι τα πόδια των παιχτών. Βρε, εγώ σου λέω ότι όχι, είναι. Όχι, περίμενε, άφησε με να ολοκληρώσω. Υποθετικά σου λέω. Ο κορμός όμως του επιτιθέμενου του Ολυμπιακού είναι offside. Όπως ήταν και το offside το δεύτερο γκολ του Σβιντερσκι. Ακριβώς. Ο κανονισμός λέει ότι, άφησε με λίγο να μιλήσω. Ναι, ναι, μίλα, παιδί μου, μίλα. Έχεις μισή ώρα στην αναμονή. Μίλα, κι άλλη μισή θα σε κόψω. Για λέγε, ναι. Λοιπόν, ο κορμός του παίκτη είναι μπροστά. Αν δεις την κλίση που έχει, ναι, από το πόδι είναι μπροστά. Οπότε είναι όντως ο Σάιτ. Οι ίδιοι βγάλαν τα μάτια τους. Μη θέλουν να μας τρελάνουν. Αυτό δεν μπορεί τον κόλ του Σβιντερσκι που είναι μόνο το χέρι να είναι offside. Αυτό προσπαθούν. Με το χέρι δεν μπορεί να βάλει γκολ. Κάτι σημαντικό ποδοσφαιρικό θέλω να σε ρωτήσω. Ό,τι μπορεί να βάλει γκολ και εξέχει είναι offside. Κάτι σημαντικό θέλω να σε ρωτήσω. Ποδοσφαιρικό. Ο κορμός που λες είναι με κακάο, είναι με σοκολάτα. Πόση ώρα τον έχεις αφήσει στο ψυγείο. Και γιατί μου τρέχουν τα σαλάκια το μπιπ μου μέσα μόλις μιλάω για κορμό. Βασικά ο κορμός μπαίνει στην σγκατάψιξ. Πω πω φίλε μας κολλάσεις. Μη φύγε γαϊδουράγκατε. Φύγε Παύλε μακριά, φύγε. 988. 988. Έγινε Παυλάρα μου. Άντε τα φιλιά μου. Σε φιλώ, σε τα φιλιά φιλώ, μου. Σε φιλώ, σε και τον Ατρόμητο θα κερδίσω. Εννοείται. Φιλιά. Λοιπόν, όπως λέμε κάθε φορά, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Προσοχή ιδιαίτερη σήμερα. Κληρώνουμε, λέω, ένα υπέροχο τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Ένας από εσάς θα ακούσει το όνομά του στο τέλος της εκπομπής. Μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Οπωσδήποτε μια καλημέρα, ένα γλυκόλογο, ένα πινελίκι, μια παραγγελιά, κάτι της, μια συνταγή για κορμό, δεν ξέρω τι. Απαντήστε στο αιώνιο ερώτημα μελομακάρονο ή κουραμπιές. Αυτή θα είναι μια μεγάλη διαμάχη, κυρίες και κύριοι, παντοτινή, αν και θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο νικητής. Αυτός 1-0. Θέλω να σας πω ότι η χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης, εκπληκτικά πράγματα. PlayStation 4, 199 από 300. Κάντε ένα δώρο στο παιδί σας, στο εγγόνι σας, στο βαφτιστήρι σας, θα τρελαθεί. Από 300, 199 το PlayStation 4 που είναι μια κονσόλα ζηλευτή, σου παίρνει τα μυαλά. Υπέροχη. Αιγαίων και στο Διοικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Οι κορυφαίες ψαραγορές στην πόλη, η ιχθυοπολία. Να ντρέπεσαι να μπεις μέσα μου, σχοβολάει η θάλασσα. Και στα δυο μαγαζιά, πεντανόστιμα όλα, λαχταριστά, φρεσκότατα, δεν παγιατεύει τίποτα μέσα εκεί. Τίποτα δεν αφήνουν στην τύχη. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία, δίνουμε σήμερα ένα κουτί μελομακάρονα. Μια κούτα με μελομακάρονα, δεν ξέρω τώρα πόσα θα βάλει, αυτός ξέρει. Ένα κιλό, δυο κιλά, είναι δικό του θέμα. 200, Καραολί και Δημητρίου, 237 και 163. Και βασιλόπιτες και τσουρέκια και. Και βέβαια, Τσαντεκίδης Cars, αμαξούμπες έχει ο άνθρωπος. Καινούρια τα αυτοκίνητά του. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μεταχειρισμένο λέει, αλλά δεν το πιστεύουμε. Γιατί είναι όλα τα αυτοκίνητά του με γραπτή εγγύηση. Κανονικά τα πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο θέλετε, πληρώνετε όπως εσείς γουστάρετε. Μαγεία απέναντι από τα τζάμπο ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ρεόκαστρο. Και πληρώνετε όπως αγαπάτε, όπως μπορείτε, όπως γουστάρετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα ρε κόρο. Παίξε τα ταξίμια σου. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές σημαίνει. Το λέμε για την Έφη που μπήκε στην παρέα μας. Τι παιδιά είστε εσείς, τι παιδιά είμαστε εμείς. Πού να δεις, πού να δεις τι συμβαίνει όταν μπαίνεις σε αυτή την παρέα. Έχει μια μαγεία, μια άβρα. Γιατί είναι όλοι ένας-ένας. Αφάνγκατε, εκλεκτοί. Και πάλι ευχαριστώ χθες όλους σας που ήρθατε στην αιμοδοσία. Παρότι εργάσιμοι, το μπόνους χθες που μας προέκυψε ήταν τα παιδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας, οι παίκτες μας, τα καμάρια μας που περάσαν, φωτογραφήθηκαν καρτερικά με όλους. Και ειδικά το Πασχαλάκι, αναφορά που έδωσε και το αίμα του και με το χαμόγελο στα χείλη.
Του είπαμε αυτά που θέλαμε να του πούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούει ο ποδοσφαιριστής τον καλό το λόγο, τον επενετικό και το ενθαρρυντικό όταν βρίσκεται στο περιθώριο, όταν δεν παίζει. Εμείς του είπαμε αυτό που λέμε και στον αέρα. Δεν ξεχνάμε τι πρόσφερες στα δύο ντάμπλ αυτά τα τελευταία χρόνια. Ότι μου έδωσε προσωπικούς βαθμούς. Τώρα που είσαι στα κάτω σου, τώρα που δεν παίζεις, τώρα εμείς σε αγαπάμε, σε σκεφτόμαστε, αναγνωρίζουμε αυτό που έκανες, σε εκτιμούμε ακόμα περισσότερο. Να το ξέρεις. Και έχει μεγαλύτερη σημασία η κουβέντα όταν είναι ο άλλος στα κάτω του. Τα ίδια είπαμε και στο Βέρμπλουμ, που δεν τον έχουμε δει ακόμα. Και του είπαμε, εδώ είναι μια πολύ ειδική κατάσταση, είναι μια πολύ special ομάδα. Γύρνα να προσφέρεις, σε περιμένει ο κόσμος. Και σε αυτούς που είναι έξω τώρα, τα ίδια είπαμε, σε παίκτες που δεν παίζουν. Πάμε να πάρουμε γραμμές, γιατί αναβοσβήλουν τα πέντε λαμπιόνια. Ξαναλέω, θα πω μετά χορηγούς. Θυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε μελομακάρονα από τον Νικολαίδη. Από τον Νικολαίδη, το από το σχαροπλαστείο μας, και αύριο θα δώσουμε, και βέβαια το τριήμερο στον υπέροχο χώρο, στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλά, Αγουστή, καλημέρα. Καλό στο Σεραίο. Τι γίνεται, φίλε. Καλό στο παιδί. Εμείς καταφέραμε ανοιχτή αγορά και θα θέλαμε πάρα πολύ, το μυαλό μας ήταν εκεί. Συγχαρητήρια σε όσους καταφέρανε και ήρθανε. Να σε καλά. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει στους συνάδελφους, παιδιά, ειδικά αυτές τις μέρες και πάντα και όλο τον χρόνο. Τι να πάρει, σε ένα στυλό. Ναι. Χαρτοκόπτη. Κωστή. Ναι. Πάμε στο παιχνίδι. Σήμερα ο μεγαλύτερος αντίπαλος είναι να μην υποτιμήσουμε τον Ατρόμητο. Ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας. Δηλαδή, άμα τους υποτιμείς και χάσεις πάλι ένα ημίχρονο ή δεν πεις όπως πρέπει να πεις, θα είναι μεγάλο λάθος. Αυτό που έχω πει και άλλες φορές, σαν να χάνουμε 2-0. Σαν πρέπει να βάλουμε 4 γκολ για να μετρήσει ένα. Ακριβώς. Μην κάνουμε πρέπει να μπούμε μέσα. Έτσι. Μην κάνουμε το λάθος που κάναμε με το Βάζελο και με το συμπολίτη. Και αυτό που είπα και στον Πανετολικό, δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ. Όποιος δει την ασίστ που δίνει ο Μανέ και τη βάζει ο Φιρμίνο, φίλε, δεν μπορεί όλη τη φάση να την τελειώσει ένας να του κάνει γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Γι' αυτό χθες, όρπισε διακόπτω. Λίγο αποθέωση παραπάνω στο Μίσιτς, την κάναμε να ξέρεις. Λίγο παραπάνω. Μίστερ Vertical. Λίγο στα σειρμά, Κύριε κάθετε, Μίστερ Vertical, προχώρα και αυτά σε όλους τους παίκτες και στους Έλληνες, στα πιτσιρίκια, στο Λιμνιό, στον Γιαννούλη, μείνετε προσγειωμένοι, δουλέψτε και θα δοξαστείτε, θα έρθουν όλα ταπεινοί, βεβαίως, ναι, όλοι με το κεφάλι κάτω, φίλε μας, ακούγανε σαν να ήμασταν μπαμπάδες τους. Έτσι. Έτσι, φίλε, γιατί σημασία δεν έχει ποιος κάνει τον κόλλο, είπαμε ποιος θα δώσει την μπάσα. Τι λες τώρα, αυτή την μπάσα που έδωσε με τον Πανετολικό Μίσιτς, φίλε, δηλαδή την αλλάζω με 10 γκολ, να ξέρεις. Έτσι. Είναι η νέα μου καψούρα αυτός. Είχαμε πει ένας παίκτης από τους υπάρχοντες, θα είναι μεταγραφή, φέτος είναι ο Μίσιτς, αυτά που κάνει είναι πραγματικοί παπάδες. Ο Μίσιτς, ο Γιαννούλης, έχει φίλε μεταγραφή, ο Λιμνιός είναι μεταγραφή. Είναι, άστα να πάνε. Τα παιδιά μόνο τώρα ένα τελευταίο παιχνίδι έμεινε να μας δώσουν την ικανοποίηση να τους έχουμε από κάτω μας που αλλάζει η χρονιά, να κλείσουν μια μαγική χρονιά εκεί που μας ανήκει, έτσι, μας αξίζει την κορυφή. Έτσι. Αυτοί έχουν συνηθίσει μέσα στην βρωμιά και μέσα στην πόχα, φίλε, και μια ωριακή φάση, δεν τους άκουσα να σκούζουν να ξεραγεί το παιχνίδι με την Τρίπολη που δεν έδωσε το πέναλτι, με τον Όφη που δεν έδωσε το πέναλτι. Ακριβώς. Και πόσες άλλες φάσεις. Δεν μιλάμε για οριακά πράγματα, έτσι. Όπως λέει και ο Τριαντάφυλλος με τη Ρουμανία, συμφωνούμε να μετρήσει τον γκολ του Γαβρού και να του πάρουν πίσω αυτούς που έκλεψε στην αρχή του πρωταθλήματος. Πολύ ωραία. Δεν το σπάρα, μιλάμε. Έτσι. Κανονικά. Κωστή, 283, βάλουμε σκληρώσεις. Έγινε στελάρα μου. Τα λέμε, φίλε, καλή κουμπή. Γεια σας. Να είσαι γερός. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Να ξαναπώ το τηλέφωνο για τους καινούριους που μου στέλνουν μήνυμα, τους φίλους μας. 2310-287-888. Έλα, φιλάρετε μου, σε ακούω. Ξέρεις τι όμορφο είναι να βλέπεις να εκτίθενται για ακόμα μια φορά αυτοί εκεί πέρα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η Δονή. Φτώνουμε εμείς. Η Δονή. Με νι πατημένο. Είναι αστείο άλλες φορές να δικαιολογούνται και να λένε
Το τελευταίο παιχνίδι, ξεκινάμε από το τελευταίο παιχνίδι, που φυσικά ήταν Παναθηναϊκός Άρης. Ναι, ναι, ή που λένε ναι, ναι, από ναι, το ντέρμπι, που ήταν πάλι Παναθηναϊκός Άρης. Και να ξεκινάνε μισή ώρα να λένε για τον αδικημένο Ολυμπιακό. Και αφού τελείωσε ο αδικημένος Ολυμπιακός, να μην συνεχίζουν το πρωτάθλημα, αλλά να πηγαίνουν στα χρυσά παιδιά του Πόλου. Άλλες φορές τα χρυσά παιδιά του Πόλου θα ήταν πρώτα-πρώτα. Τώρα ήταν Ολυμπιακός, γιατί έπρεπε να πούν για αυτόν. Και το αστείο στην όλη ιστορία είναι ότι αυτό που υπόθηκε από τον ηγέτη, όπως λένε, τον ηγέτη τους, όλα αυτά τα βρώμικα λόγια που είπε, δεν είχανε αντίλογο την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Όχι. Περιμένανε να περάσει μια ολόκληρη ώρα, να βγει ο Μήνος για να τα ακούσουμε και να... Και μεγάλα συγχαρητήρια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί έδωσε μια εντελώς ξεκάθαρη εικόνα μέσα από αυτά που συμβαίνουν. Ακριβώς, ακριβώς. Στρίμωξε. Ακριβώς. Δεν μπορούσε να... Ούτε μια κόμμα δεν χρειάζεται ακριβώς, να βάλει. Ακριβώς. Πάρα. Και οι ανακοινώσεις, ναι με σκληρές, αλλά δεν είναι ούτε χυδαίες, ούτε εμετικές, ούτε απολύτιστες και απέδευτες. Οι ανακοινώσεις μας. Εμείς στο ίδιο επίπεδο με αυτούς μπορούμε να πέσουμε κάλλιστα αν θέλουμε. Έχουμε και τέτοιο λεξιλόγιο σε πληροφορία. Και επιτρέψτε μου τον πρώτο πληθυντικό, γιατί μιλάμε για όλη την οικογένεια, όλο τον οργανισμό. Άμα θέλουν, έχουμε και χειρότερο. Δεν θέλουμε να πέσουμε εκεί που είστε τώρα και κυλιέστε. Σας αφήνουμε να κυλιέστε μόνοι σας. Είμαστε απ' έξω με τη λευκή την κουστούμιά μας. Και σας χαζεύουμε. Σιγά μην πάντως κάνουμε βουτιές στη λάσπη. Μια λέξη από όλες αυτές που είπε ο άλλος να λέγαμε, θα μας είχαν τιμωρήσει και θα μας είχαν πει τα μύρια όσα. Μα φιλάρετε μου, πριν λίγες μέρες η UEFA που πήγαν εκεί με τον Αυγενάκη και όλο το επιτελείο, τους έριξε πραγματικά σφαλιάρα. Και διώχνοντάς και λέγοντας δεν δικαιούστε να λέτε τίποτα, φύγετε όπως είστε. Και προσέχετε των αξιωματούχων τις κουβέντες, των παραγόντων, των προέδρων, των γραφείων τύπων, τι λέτε για το ποδόσφαιρο, για τους παράγοντες. Και αδιαφορεί τρεις μέρες μετά και βγαίνει και λέει ποδοσφαιρικά περιτώματα. Τι να πεις άλλο. Τους γράφουν τώρα, φίλε, τους γράφουν στα ίσια. Τώρα αυτόν δεν έπρεπε να τον εξαφανίσουν από το ποδόσφαιρο τουλάχιστον είναι για μια δεκαετία. Μα ήδη δεν θα έπρεπε να ασχολείται. Ήδη είναι τιμωρημένος. Ήδη έχει απαγόρευση να ασχολείς. Όπως βλέπεις όμως, αλωνίζει. Αυτά είναι. Τι να λέμε τώρα. Ο δικός μας δύο ολόκληρα χρόνια κάθεται απ' έξω και σέβεται τα πάντα. Αυτό αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό αυτός είναι ποιος είναι το περίδο. Αν μη ούτε λέξη δεν θέλω ούτε άστο, καν να πω. Άστο. Γεια σου φιλάρετέ μου, γεια. Όπως το λέει ο φιλάρετος. Δικός μας διαζώσει στα τάμπλ δεν τα έχει δει παιδιά. Τα βλέπει στην τηλεόραση σαν να είναι να πούμε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Γιατί κατάλαβε ότι έσφαλε τότε. Και στην ουσία αυτοτιμωρήθηκε. Και αποδέχτηκε την ποινή. Τον τριώνε τρία χρόνια για τον βγαλμένο Μπουφάν. Τρία χρόνια. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά μας όμως. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Γεια σας. Καλώς τον Ευγένη. Κωστή. Ναι. Γιατί δεν ρωτάνε ποιος έχει τη μετοχή του Βόλου. Αυτός ένα μηδέν. Μα το ξέρουν. Βγάζω το καπέλο φίλε στον Μπέο για αυτά που είπε χθες το βράδυ στο Open. Ήμουνα εκεί λέει για να σταματήσει επιτέλους αυτός ο τύπος να τραμπουκίζει τους πάντες και τα πάντα. Για τον Καραπαπά. Μόνο ένας τέτοιος μπορεί να ξέρεις. Τέτοιου θέλουν. Το είπε πολύ ξεκάθαρα και πριν να το ακούσω από τον Μπέο το είχα συζητήσει με ένα φίλο. Ο Μπέος το μαρινάκι όπου και να τον βρίσκει θα τον πατάει κάτω. Το ξέρει, το ξέρει πολύ καλά. 11 μήνες φυλακή λέει για τη σχέση με τον Μαρινάκη. Μπράβο. Το ξέρει πολύ καλά. Την πάτησε ο Μπέος για να μείνει έξω ο Μαρινάκη. Κατάλαβε. Απ' τα ωραία βέβαια είναι που υπάρχει φωτογραφία. Απ' τη μία Καραπαπάς. Απ' την άλλη Μπέος. Μαλώνεις ρε. Μαλώνω αλλά έχω σφιαλγία. γλεντίστε το όλο αυτό. Είναι απόλαυση. Είμαστε πάνω στο λόφο και τους βλέπουμε κάτω. Αφήστε τους να κυλιούνται. Αφήστε τους. Κάτι άλλο που έλεγε ο φιλάρετος ότι κάθεται έξω ο δικός μας.
ο δικός μας, αν θυμάστε καλά, μετά από εκείνο, την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη, βγήκε και έκανε συνέντευξη, όχι συνέντευξη, απολογήθηκε και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο. Έχετε ακούσει ποτέ κανέναν Έλληνα παράγοντα αυτά τα 50 χρόνια που ζούμε? Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν να έχει πει «Ζητώ συγγνώμη!» Έναν ρε! Από αυτούς τους ρεμπεσκέδες! Έναν! Γι' αυτό ο δικός μας είναι διαφορετικός. Εντάξει τώρα, προσπαθούν να τον πιάσουν από παντού, αλλά δεν πιάνεται. Ο Πόντιος είναι... Πόντιος και χαζός δεν υπάρχει, να ξέρει. Για μένα είναι ύποπτος όποιος το βάζει στην τραμπάλα μαζί με τους άλλους, να ξέρεις. Όπου βλέπω μαζί πρωτοσέλιδα Μαρινάκη Σαββίδης, δηλαδή βάζεις τον αυτόν δίπλα στον άλλον, για μένα είναι ύποπτος. Τέλος, το ξεκαθαρίζω. Έτσι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Μπορούμε να... Αυτοί που βάζουν το Μαρινάκη με τον Σαββίδη μπερδεύουν τη βούρτσα με τα μαλλιά. Γεια σου Ευγένη! Λίγο όπως θα είπε χθες και ο Μπέος. Ο Μπίπι κερδίζει ο Ολυμπιακός. Αυτό φίλε, αυτό τα ξεχάσανε. Δεν μπορούν να αντέξουν, όχι το 50-50. Δεν μπορούν να αντέξουν το 60-40 υπέρ τους. Ή το 70-30 υπέρ τους. Αυτό έχει γίνει φέτος. Σκέψου φίλε πόσο διαβρωμένο είναι όλο το θέμα. Πόσο. Έτσι και κάτι τελευταίο ρε φίλε, σήμερα διάβαζα κάτι ποσταρίσματα των Ολυμπιακών που πλέον αρχίζουν μαζικά να κράζουν και να λένε ότι αφήστε τις βλακίες, κάντε μεταγραφές. Βέβαια. Να τελειώνουμε. Δηλαδή έτσι. Αρχίζουν να τους παίρνουν χαμπάρι ότι τους κοροϊδεύουν. Κανονικά. Κανονικά. Δεν χάνεται η κουβέντα με Βασιλόπουλο σήμερα το μεσημέρι. Να είστε εκεί. Αυτό έχω να σας πω. Δεν χάνεται. Φιλιά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Εννοείται, γιατί έχω μηνύματα, έτσι. Δεν χάνεται. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και εμείς, δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Δεν με γνώρισες. Όχι. Είμαι ο Παναγιώτης από το Λάκωμα. Όχι ρε φίλε, δεν σε γνώριζα ρε Παναγιώτη, τραγικό φίλε. Ναι, έπεσες. Κάνε λίγο πιο και μην κάθεσαι στη σκιά, αλλά λίγο πιο δεξιά στο φως να σε δω. Λίγο στο φως να σε δω. Με στράβωσε ο ήλιος. Όχι ρε γάμματο, δεν γίνονται αυτά. Ούτε καν σε κατάλαβα φίλε, ούτε καν. Είμαι πολύ χαρούμενος που περάσατε τόσο ωραία χθες στην αιμοδοσία, ειλικρινά. Το είχα σχεδιάσει τόσο ωραία για να το κάνω κι εγώ, αλλά δεν με βγήκε. Τι να κάνουμε, εντάξει. Δεν πειράζει. Σε μελετήσαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά χάρηκα που περάσατε εσείς τόσο ωραία. Σε μελετήσαμε πολλές φορές. Γιατί ήξερα και για την προπόνηση, τα ήξερα όλα. Ναι. Το είχα σχεδιάσει τόσο όμορφα, αλλά δεν με βγήκε. Ναι. Θέλω να πω ότι από σύμπτωση έτυχε να έχει η ομάδα αγώνα Δευτέρα, γιατί άλλες φορές Κυριακή που κάνουμε δεν έχει προπόνηση, ναι, όπως καταλαβαίνετε. Η υποδοσία έχει κλειστεί από πολλούς μήνες. Ένα χρόνο πριν την έχει κλείσει η Τσόφα. Ένα χρόνο πριν. Λοιπόν, έτυχε ναι. Να παίζει η ομάδα Δευτέρα, έτυχε να είναι την ίδια ώρα, έτυχε να έρθουν όλα τα παιδιά εκεί. Χαρήκαμε τόσο ναι, πολύ. Γιατί είχαν ένα ξεμούδιασμα εκεί. Ήταν όλα συνοδευτημένα στο Στάρεγκο. Ξέρεις πόσα μηνύματα πήρα. Για κάποιο λόγο τελικά. Πόσα μηνύματα. Όχι, ρε γαμώτο. Μία φορά δεν ήρθα εκεί που και έτυχε. Κι εγώ αυτό θα έλεγα. Ειδικά αυτοί που είναι. Εσύ είσαι σε όλες, ρε παιδί μου. Αυτοί που χθες λόγω του ότι ήταν εργάσιμοι δεν κατάφεραν να έρθουν. Ναι, πικράθηκαν πολύ γιατί. Ειλικρινά έτσι ακριβώς φίλε. Έρχεται ο γίγαντας ο Πασχαλάκης, φίλε. Τι, να δώσω κι εγώ. Λες και είπε, έλα, φέρτε μου να υπογράψω ένα αυτόγραφο. Μας κλάβωσε με το χαμόγελό του, φίλε. Όλα τα παιδιά. Εντάξει, για το Βιερίνε, φίλε. Μισή ώρα στην πόρτα του αυτοκίνητου. Μισή ώρα όλοι. Έλα, Αντρέ, έλα. Ρε, παιδιά, λέω, μήπως να βγάλουμε δύο-τρεις μαζί. Ο καθένας ήθελε μόνος του, φυσικά. Δεν του κάνει τις κομπάτσους. Να κόβει το μοντάζ. Τι να πω, εντάξει. Όσο για κάτι άλλο που συζητάτε σήμερα που εγώ καθόλου όταν βλέπω κάτι άλλο εκτός από τον ΠΑΟΚ, βλέπω τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Εχθές μέσα στο γήπεδο δεν έβλεπα κάποιες άλλες φανέλες. Έβλεπα το Λίρατζι, έβλεπα το Διαμαντή, έβλεπα το Τζαούσι. Αυτούς έβλεπα. Γιατί βλέπετε και άλλες φανέλες μέσα, δεν ξέρω τι βλέπετε. Τα φαντάσματα βλέπετε. Δέχτε, εγώ είδα, ας πούμε, μέσα στο Σαββατοκύριακό μου, είδα τον Γιάννενα Καρατσκάκης.
που παίζουν τα άλλα τα παλικαράκια μας εκεί. Και έβλεπα μόνο αυτά τα παιδιά. Έτσι, πόσο μ' αρέσεις, πόσο. Ναι, φίλε μου, ναι, πόσο πόνο. Ρε, δεν μας πέφτει με τίποτα, το καταλαβαίνετε. Βρε, τους να πονάρε, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω να πω και ένα τελευταίο που είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Για μια κυρία δημοσιογράφος που ήταν ανταποκρίτρια στην εκπομπή του Σαββάτου του κυρίου Μάνεση. Ναι, στον Αλφα. Που έδωσε ένα ρεπορτάζ στον από την Τούμπα. Ναι. Που ένα στούντιο με τατουάζ πετάχτηκε μια μολότοφ και επειδή συνέδεσε το γεγονός, επειδή ήταν δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αυτή η κυρία να κυνηγηθεί και να απολυθεί νομικά, από τη θέση της. Νομικά. Πάρα αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή, αν το τατουαζάδικο ήταν δίπλα, ας πούμε, στον Άγιο Πέτρο στο Βατικανό, σημαίνει ότι ήταν ο οπαδί του Πάπα. Έτσι. Θα έφταιγε ο Πάπας. Ο Πάπας, ναι. Λοιπόν, φταίει. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν αυτά πρέπει να τελειώσουν, Κωστή. Όποιος λέει κάτι, μια συναρτησία για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να την πληρώνει όποιος πλέον. Όποιος πιάνει τον ΠΑΟΚ στο στόμα του, χωρίς να έχει αποδείξεις, χωρίς να έχει κάνει ρεπορτάζ, και έτσι ελαφρά την καρδία, βάζει λάσπη στον ανεμιστήρα. Επιλέξει τι είπε. Επειδή τη κάνει, λέει, να είναι δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, ναι. Μήπως έχει σχέση, λέει, με τους οπαδούς. Πάσκαρα, κυρία μου. Σόπαρε. Και αν είχε το χωριό του Αγίου Βασίλη εκεί στο κέντρο πολιτισμού, δίπλα στην Αγία Βαρβάρα. Κάθε το εξωτικό. Ξέρω ταξωτικά. Και γιατί να μην είναι οι παπάδες Αγία Βαρβάρας, που είναι και παοξάκια, εγώ σου λέω. Που είναι δίπλα η Αγία Βαρβάρα. Ή τα Γυράδικα. Εγώ λέω, βγήκαν οι άλλοι από τα Γυράδικα από πίσω ή από τα Ουζερή. Ναι, άκου σκεπτικό. Άκου σκεπτικό. Δηλαδή έχουν φτάσει σε αυτό. Το Αλφα είναι η εκπομπή. Το Σάββατο είναι η του Μάνεση. Όποιος θέλει ας πάρει να τη δει και να επιληθεί η νομική. Βαρδινογιάννης. Να την απολύσουν αυτή. Αλφα, Βαρδινογιάννης πλέον. Έτσι, μην μπερδεύεστε με Κοντομινά. Βαρδινογιάννης. Ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Φιλιά! Γεια σου! Γεια σου, Παναγιώτη! Γεια σου, μουσού, αδερφέ μου! Μην παίρνετε άλλο, οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Σας μιλάμε! Ναι, καλημέρα! Καλό στο παιδί! Χαίρομαι που συμφωνείς με όλα όσα έχουμε πει από τις 8 μέχρι τώρα. Βγήκες με ένα τεράστιο ναι. Πάντα, πάντα, έτσι. Αγόρι μου. Έτσι να γουστάρουμε. Είσαι ο? Είμαι ο Δήμος. Γεια σου, ρε Δήμο. Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Μούτσης, Δήμος Καλαμαριάς. Όποια θες πάρε, δεν με νοιάζει. Για πες, ρε Δήμο. Για πες. Απλά ευχαριστούμε που μας έχουν σε γρήγορση. Έτσι, έτσι. Αυτό θέλουμε και έτσι, εμείς. Ακριβώς, ολόσωστο. Το σχόλιο σου είναι ακριβώς αυτό που θέλω να πω. Έτσι. Μπράβο. Υπηρεσία και προσφέρουν. Κάτι, υπηρεσία. Και κάτι ακόμα. Να νικήσουμε τον Ατρόμητο. Απλά τα πράγματα. Μπαίνουμε με το μαχαίρι στα δόντια μέσα. Τους πατάμε και τελειώνει εδώ. Και μετά έτσι δεν πρόκειται να πέσουμε από έτσι την πρώτη. Εκεί θα είμαστε. Έτσι. Έτσι όμορφα. Και κάτι ακόμα για τον κύριο Μαρινάκη, τον αγαπημένο κύριο Μαρινάκη. Ναι. Κύριε Μαρινάκη, απλά δεν μας πέφτει με τίποτα. Με τίποτα όμως. Γεια σου Δήμο! Φιλιά! Φιλιά! Άντε καλά Χριστούγεννα να έχουμε! Έλα ρε θα να πω. Κι αύριο εδώ θα είμαστε, φιλιά! Φιλιά, φιλιά, κι αύριο εδώ θα είμαστε, ναι. Γεια σας! Ναι! Ρε δε μας πέφτει με τίποτα. Καλώς το Γιάννη. Καλώς το Γιάννη. Δε μας πέφτει με τίποτα. Τι Στουτγκάρδες, τι Ανόβερα, τι Φραγκφούρτες. Πάρτε το χαμπάρι. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Έτσι. Και το φωνάζετε πλέον. Το φωνάζετε ότι δεν μας γουστάρετε και εμείς πιο πολύ γουστάρουμε. Έτσι, έτσι. Έχω καταντήσει αλκοολικός. Δεν μπορώ άλλο. Ποπκόρν, δεν μπορώ.
Ωχ, ρε, τι γίνεται, ρε, τι γίνεται, ρε. Μια τεράστια ομπρέλα, ρε. Κύριε Μαρινάκη, τα παντελόνια πρέπει να τα θυμάμαι, όχι μόνο να τα φοράμε. Τι λες τώρα. Αλλά ως γνωστό, γαρίφαλο στα αυτή και φούστα κλαρωτή τόσα χρόνια. Και λατέρνα. και λατέρνα. και βόλτα με τον Τέφη, λοιπόν, αγόρι μου. Αυτά που λες. Ευχές μου σε όλο τον κόσμο, έτσι, να έχουμε έτσι καλές γιορτές. Αύριο εγώ δεν θα είμαι εδώ. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Να ρεπάρουμε. Έτσι. Να ρεπάρουμε. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Γιάννα ρε. Φιλιά στη Γερμανία. Ζούμου σου αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σου Κώστα, ο δάσκαλος είμαι. Δάσκαλε μου, τι κάνεις. Καλά, μια χαρά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί χαίρομαι ιδιαιτέρως που μας φοβούνται. Έτσι. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που μας αναγνωρίζουν πλέον ως ανώτερη δύναμη. Αυτό προδίδουν όλες τους οι ενέργειες, ο λόγος τους, ο τρόπος τους, η φρασιολογία τους, οι μεθοδεύσεις τους, όλα δάσκαλε. Όλα. Και αν και δεν το πιστεύω αυτό, ας ακούσουν τα λόγια που είχε πει κάποτε ο προπονητής μας ο Αναστασιάδης, ας φτιάξουν ομάδα να κερδίζουν και τους διαιτητές. Που δεν ισχύει. Που δεν ισχύει βέβαια. Ποιος διαιτητής. Που δεν ισχύει. Μένω αλλά έτσι. Έτσι ήταν για μας. Εμάς μας έχουν δώσει και offside goal από πλάγιο. Από πλάγιο. Και δεν επαναλήφθηκε ο αγώνας βέβαια. Τέλος πάντων. Αν τα βάλουμε σε δύο πλατφόρμες, όλα αυτά που έχει τραβήσει ο ΠΑΟΚ δεκαετίες μέχρι και αφαίρεση βαθμών από ειδική βαθμολογία, μέχρι και μείον 15 φάγαμε για να μην βγούμε Champions League. Και επιπλέον αφού το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν υπάρχει τραυματισμός, γιατί δεν μας γυρίζουν πίσω για το πρωτάθλημα που μας κλέψανε. Για το θεατρίνο λες τώρα. Ναι, ακριβώς. Έλαντε. Γιατί δεν το γυρίζουν πίσω. Ένα ρεζιλίκι ακόμα φίλε για αυτούς. Ένα μεγάλο ρεζιλίκι. Ξέρεις ότι υπάρχουν φίλοι Ολυμπιακοί που ντρέπονται. Υπάρχουν και τέτοιοι θέλω να σου πω. Δεν ξέρω τώρα βέβαια τα ποσοστά, αλλά υπάρχουν και τέτοιοι φίλοι. Άμα μπει στα σχόλια τώρα κάτω στα site, εγώ δεν μιλάω τώρα για τα παοξίδικα, μιλάω για τα δικά του site. Ναι, εκεί για τα δικά τους. Γύρισε πλέον το πράγμα. Δεν μπορεί να τους κοροϊδέψεις ρε φίλε για μια ζωή. Σου λέει μια στιγμή, δεν μπορεί να φταίει τώρα δηλαδή επειδή δεν χιονίζει να φταίει ο Ιβάς Αβίδης και ο ΠΑΟΚ και η ΕΠΟ. Δεν γίνεται. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως που έχουμε αυτόν τον πρόεδρο, όπως είχα πει και την άλλη φορά. Αυτή λοιπόν είναι ιδιαιτέρως που κάνει έργο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν το έχει κάνει κανένας επιχειρηματίας, αυτοί κοιτάνε μόνο να μας ξεζουμίζουνε, και φυσικά αν ήταν κάτω στην Αθήνα δεν θα μιλούσε κανένας. Βέβαια. Αλλά είναι εδώ. Βέβαια. Εδώ είναι, κατάλαβες. Αυτό τους πονάει. Και αυτό στεναχωρεί ακόμα πολύ περισσότερο. Αυτό. Να μην αναπνεύσει αυτή η γωνιά της Ελλάδας. Όχι. Συγκεντρωτισμός, όλα κάτω, όλα. Εργοστάσια, δουλειές, ευκαιρίες, όλα. Να μην πάρει ανάσα. Όλοι φεύγουν, αυτός ήρθε, παιδιά. Όλοι αυτός φεύγουν. Ήρθε και κάνει αυτός έργο. Αυτός ήρθε. Και ήρθε για να μείνει. Και κάθε ακριβώς φορά που βλέπουν ότι πήρε το λιμάνι, ή πήρε το Πόρτο Καράς, ή πήρε το Παλιούρι, ή πήρε το Κόκκινο Σπίτι, ή πήρε οτιδήποτε, για αυτούς είναι εφιάλτης. Σου λέει θα είναι για πολλά χρόνια εδώ αυτός και τα παιδιά του. Θα τον έχουμε εδώ, στον ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Αυτό τους ακριβώς νοιάζει. Και είναι τόσο ξεφτυλισμένοι, για ένα παράδειγμα θα αναφέρω, γιατί τη ΣΕΚΑΠ όντως τον είχε βάλει τότε ο πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, να τον αγοράσει. Την παίρνει ο Τούρκος. Την παίρνει ο Τούρκος. Και ο άνθρωπος πήρε ένα. Αλλά όμως ξέρεις πολύ καλά, την είχε υποσχεθεί χωρίς τα χρέη. Και μετά τον επόμενο χρόνο πήγαν να του φορτώσουν και τα χρέη. Όλα μέσα στον κόλπο, όλα. Όλα, όλα στον κόλπο, ακριβώς. Τέλος πάντων, σήμερα να νικήσουμε, να πούμε τα κάλαντα με την ομάδα μας. Έτσι, δάσκαλε. Έτσι. Να έχουμε καλές γιορτές, υγεία σε όλους. Υγεία, έτσι. Χρόνια δάσκαλε. Πολλά, καλά έτσι. Χριστούγεννα. Να σε καλά. Μπορώ να σου πω κάτι και εκτός αέρα, να με βάλεις στην κλήρωση βέβαια. Τώρα δυστυχώς όχι, γιατί είμαι μόνος μου στην κονσόλα και δεν μπορώ. Δεν είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό. Δυστυχώς, δάσκαλε μου. Κάποια άλλη στιγμή. Ωραία, αν. Το κινητό μου μπορώ να σου δώσω εκτός αέρα. Ούτε αυτό γίνεται τώρα. Ούτε αυτό γίνεται. Καλώς, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, θα το πω στον αέρα, δεν πειράζει. Να το πεις, βεβαίως. Εάν κερδίσω, ας πούμε, στην κλήρωση, βάλει αυτό το τηλέφωνο. Το δώρο θα ήθελα να δοθεί στην κυρία με το παιδάκι. Στην κυρία.
Την κυρία που με το παιδάκι που εγχειρίστηκε. Ναι, στην Τίνα. Ναι. Ωραία. Αν το κερδίσω εγώ θα ήθελα να πάω στην κυρία Χριστίνα, ναι. Δάσκαλε, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Του κινητού. Ναι, ναι. Ναι, 243. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά, καλές γιορτές με υγεία. Να σε καλά. Και ό,τι καλύτερο. Να σε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε τελευταία γραμμή, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο κορίτσι! Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, λοιπόν, Ελιάνα. Εγώ... Άλλο σου μουσάκι τρελό, άλλο υπέροχο. Έχω τις κορυφές, έχω. Μία-μία εκλεκτές. Μία. Τι να πω. Λοιπόν, Κωστάκη μου, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ εχθές σε όλους όσους ήρθανε. Ναι. Και δώσανε, εγώ δυστυχώς τελευταίο καιρό δεν μπορώ να δώσω, ναι. Αλλά ελπιστώ να δω, μπορώ σύντομα να ξαναδώσω, γιατί με στεναχωρεί που δεν μπορώ. Ήταν τεράστιο ζουμού σου αυτό εχθές. Τεράστιο. Δώρο, και εμείς τα μεγάλα παιδάκια χαρήκαμε πολύ, βγήκαμε φωτογραφίες με κυρίως, τους παίκτες μας, όχι μόνο τα πιτσίρικα που ήταν εμείς. Εκεί. Κυρίως εμείς. Έτσι. Α, μπράβο, το χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ και πήραμε και λίγο από την άβρα έτσι του αρχηγού μας, του αδευτέρου του που λες και εσύ. Έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη Σοφία γιατί χρειάστηκα και εγώ αίμα μέσα στη βδομάδα και άμεση ήταν η ανταπόκρισή της. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ευελπιστώ να το αντικαταστήσω σύντομα. Έτσι, και έτσι. Ένα τεράστιο μπράβο στη Χρύσα για το υπέροχο άρθρο που έγραψε στο site, για όλο αυτό που έγινε εχθές, το παρουσίασε υπέροχα, ήταν ένα βάλσαμο στην ψυχούλα. Δεν πρόλαβα καν να το δω, δεν πρόλαβα καν, αλλά είμαι σίγουρος, γιατί Χρύσα δεν χρειάζεται να... Είναι υπέροχο και ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε σένα που είσαι αρχηγός για να συμβαίνουν όλα αυτά. Πουλάκι μου. Αυτό ήθελα να πω και να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλο Γεια τον κόσμο Ιλιάνα με υγεία. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Φιλάκια πολλά, πολλά όλους. Σε όλους. Γεια. Bye, bye, bye. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Θέλω να πω ότι αύριο θα κληρώσουν μια καταπληκτική σούπερ ιταλική ψισταριά με κάρβουνο από τον Φυτά που είναι χορηγός μας, που έχει το διαμάντι μας εκεί, έτσι. Φυτά, πρόσεξε την τζόφα. Πρόσεξε την τζόφα γιατί για όλο αυτό που έγινε χθες. Αυτή είναι η οργανώτρια με τις αιμοδοσίες. Να ξέρεις, έχεις το διαμάντι εκεί. Το διαμάντι έχεις. Σαν χαρακτήρα, σαν ψυχάρα, σαν όλα. Σαν προσφορά, σαν όλα. Το ξέρεις βέβαια, γιατί είσαι άνθρωπος πιάτσας και περπατημένος και το καταλαβαίνεις τον άλλον. Έτσι. Άρα ο Φυτάς που είναι ο χορηγός μας, που έχει τα κορυφαία καυσόξυλα στη Βασιλίσσου Όλας 206, αύριο θα έχουμε κλήρωση μια τέτοια ψισταριά. Κάποιος θα προλάβει να κάνει μπάρμπεκιου με μια ψισταριά ιταλική με κάρβουνο καταπληκτική και υπέροχη. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνγκιο, τι να πούμε. 705-750, χαμός γίνεται, προσκύνημα, πεντανόστιμα, εκλεκτά όλα. Και εννοείται, Ελλάς Auto Service 474312, όπισθεν κέντρου υγείας Θέρμης, το νούμερο ένα συνεργείο στην πόλη. Φανοποιία, βαφία, καλύμπρες, υγραεροκίνηση, ελαστικά. Και συνεργασία με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μου και έλα, δώσ' έλα να με τρελάνεις κάποιες αμαρτίες. Τι να μην τις κάνεις. Οχ, δεν μπορώ. Για ακόμα λιγότερο από 10 λεπτά πάμε στις γραμμές κατευθείαν. Κληρώνουμε, είπαμε, τριήμερο στο υπέροχο Λουτράκια Ριδέα, στο Πόζαρ, στο Φιλοξένια, δύο διανυκτερεύσεις και μελομακάρονα από το ζαχαροπλαστείο Αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Πάμε στις τελευταίες 4-5 γραμμές. Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Σας ακούμε. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, good the child. Καλημέρα, γόρι μου, ζουμουσού, καλή εβδομάδα. Ζουμουσού και καλή εβδομάδα. Ζούμε μεγάλες στιγμές, παιδιά. Γίνεται πράξη και με το double και με το αίτητο και με όλο αυτό που συμβαίνει απέναντι στους αντιπάλους μας. Γίνεται για πράξη. Για την ομάδα το νου σας ρε μάλια. Είναι σημαντικό να κάνουμε αυτές τις γιορτές με 2 βαθμούς πάνω. Προσοχή. Είναι πολύ σημαντικό. Το νου σας ρε μάλια. Προσοχή ιδιαίτερη σήμερα. Είναι από αυτές τις αναμετρήσεις που μυρίζουν προσοχή ιδιαίτερη, καμία χαλάρωση, κανέναν ενθουσιασμό. Κωστή, ναι. Αυτό που είπε,
αυτό που είπε ο λίγο Παπαρία, για τη χώρα με φίλε. Μέχρι να κάνω λίγο την ώρα και μην βρω πίσω. Να φύγω λίγο γιατί έχει και άτομα εδώ πέρα μου μιλάνε. Λέω, μιλάω, τηλέφωνο, άντε γεια. Γεια σου, ρε λατομείο. Αυτό που είπε. Τα αγόρι εχθές, τώρα τα αγόρι στο άλλο, το χοντρό τα αγόρι ήταν στα ποντιακά. Αλλαγεύω τα τσιτσόπα. Έτσι ακριβώς τον είπε. Αλλιώς για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν είναι το ισπανικό. Που τα πιάνει στα ζουφά ξέρεις. Ρε τι έχουμε πάθει, ρε τι έχουμε πάθει. Φίλε, φίλε, έτσι. Έτσι γουστάρω να τους βλέπω να σκάν. Και πού, για ποιο θα μιλάνε μετά, για το Σαββίδι. Τι να πούνε ρε. Έτσι, να σκάτε, να σκάτε εκεί πέρα να σας βλέπουμε να γουστάρετε που δεν μας γουστάρετε. Βρίσκονται σε πανικό, αδερφέ. Δεν ξέρουν πώς θα διαχειριστούν. Τώρα για ένα οριακό offside χαλάνε την κοινωνία αυτή που 20 χρόνια διάβρωσαν ό,τι υπήρχε. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλο, η Παράγκα, ο Αλεξανδρής, εμείς και το παιδί μας το Τάβι κλέβουμε. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν και μιλάνε τώρα για αδικία, κατάλαβες. Εντάξει. Δεν γίνεται. Εγώ είναι αυτό αστείο. Που θέλω να πω είναι το εξής, ότι πρέπει να βάλουν λεφτά να κερδίζουν και το Βόλο. Όχι εμάς, το Βόλο. Τα τρίτα μας. Δεν θέλω να τον υποτιμήσω, αλλά μπράβο στο Βόλο, μπράβο στην ομάδα που μπόρεσε και τους έκανε αυτό το χουνέρι. Έτσι. Τώρα εμείς σήμερα δεν θα... να μην δώσουμε πίσω το δώρο. Με τίποτα, με τίποτα, είναι σημαντικό παιχνίδι. Το μαχαίρι στα δόντια. Σημαντικό παιχνίδι, όλος ο λαός του ΠΑΟΚ μαζί και οι παίκτες, όλος ο οργανισμός να κάνει ωραίες, όμορφες γιορτές. Φιλιά, γεια σου Λατομείο, θα τα πούμε αύριο. Και στο μυαλό μας να είναι αυτοί που θα κλαίνε στη γωνία. Έτσι, γεια. Φιλιά, 766-20. Έγινε Λατομείο. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε, τρεις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς στη Βαλανιδωράκη. Έλα, Βασίλη μου. Λοιπόν, Κωστή μου, εγώ θα ξεκινήσω με την ομάδα μου. Θέλω να πω το εξής στους φιλάθλους. Παιδιά, το νου μας, το νου μας, το νου μας. Γιατί η προβοκάτσια παραμονεύει. Αυτό να θυμάστε και τίποτε άλλο. Κάθε φιλάθλος που θα είναι σήμερα στο γήπεδο θα πρέπει να κοιτάει το διπλανό του και να τον καρπαζώσει. Γιατί εμένα αυτό με φοβίζει. Τα κάστρα πέφτουν πάντα από μέσα και ποτέ από έξω. Τώρα όσο για αυτούς τους βόθρους εκεί κάτω, γιατί μόνο αυτή η λέξη ταιριάζει, όταν συγκρούεται ένα βιτιοφόρο με ένα βόθρο, το μόνο που αφήνει είναι μια άσχημη οσμή στην ατμόσφαιρα. Αυτό το πράγμα δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση, απλά όμως εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί όταν αυτοί ενωθούν από εκεί κάτω θα κάνουν το παν για να μας ρίξουν. Δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για μας, βρέθηκε αυτή η οικογένεια που λέγεται Σαββίδης και μας έχει κάνει όχι απλά μεγάλους αλλά και υπερήφανους, όπου ανήκαμε στο λαό της υπερηφάνειας, ανήκαμε στο λαό με, πώς να σου το πω, με ευπρέπεια, με αρχές, με ήθος, με αξίες. Τα πάντα, τα πάντα. Οπότε παιδιά, εγώ αυτό θέλω να πω, την προσοχή μας σήμερα μόνο στο γήπεδο. Ας τους αυτούς να κλαψουρίζουν και να βρωμάνε την κοινωνία. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Καλές γιορτές. Άντε να ξαναπούμε σε όλο τον κόσμο με υγεία. Έγινε, Βασίλη μου. Σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε. Ανταποδίδουμε. Πάμε. Δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον ξενοφόντα. Καλή εβδομάδα. Ζούμου σου σε όλα τα αδέρφια. Έτσι, ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου σε όλους. Λοιπόν, σε όλους. Εγώ, Κώστα, θα έλεγα το άλλο. Ας τους δώσουμε το goal offside το σημερινό, να μας δώσουν τους 4 πόντους τους πρώτους. Έτσι. Τίμια ανταλλαγή, πιστεύω. Δεν είναι. Τίμια. Κανονικά. Βεβαίως. Άμα θέλουν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Κι ας το Μπουχέσα να τραγουδάει. Έγινε ξενοφόν. Φεύγω, αδερφέ μου. 3-3. Φιλιά πολλά. Σε έβαλα ήδη. Φιλιά, 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 φιλιά. Ναι, μια τελευταία γραμμή που θα κάνει. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα που κάνει μου. Καλώς το παιδί, βρε! Γλουγλουγλου, ζούμουσου. Γλουγλουγλου! Πώς έλεγε ο Σταυρίδης, λίγο νερό! Αμπαν, λίγο, δεν μπορώ! Λίγο νερό! Δεν έχει αφήσει γλάστρα, βάζω για βάζω. Την βάζει έτσι, δεν μπορώ! Σβήνω! Ανανά! Παιδιά, μην παίρνετε άλλο, έχει 4 που αναβοσβήνουν, πρέπει να φύγω στην ώρα μου.
Έλα, εσύ θα κλείσει σήμερα. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Δεν μας αργεί. Το νου σας, ρε μάλια. Μη χαλαρώσετε πουθενά. Οι γιορτές είναι για τους άλλους. Με το μαχαίρι στα δόντια δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Ούτε και με παγοθραστικό δεν φάγει να μας πέφτει. Τίποτα, ρε, τίποτα. Ανοίγουμε τρύπες στον πάγο, κάνουμε γεωτρήσεις στο Βόρειο Πόλο. Εννοείται. Αγόρι μου. Τίποτα. Είναι μια θετική ενέργεια στην ομάδα. Έτσι. Μια φωνή όλοι μαζί, τραγουδίζουμε και τα κάλατα. Τέλεια. Δώσε μου δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 69. Και το δικό μου, το 69. Εσύ είσαι εκτός. Ο τελευταίος την πληρώνει πάντα. Άσε που τα ανακατεύω τα νούμερα, έτσι. Καλά, το 22. Και ένα ακόμα. Το 48. Το 48. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Bye. Τα πω. Bye, 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 bye. Λοιπόν. Λοιπόν. Ο Παύλος σε 988 κερδίζει το τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Έχει γραμμή τώρα. Ναι, ένας τελευταίος. Γεια σας. Ναι. Έπεσε μόνος του. Λοιπόν, τέλος παιδιά, μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να βγούμε στην ώρα μας. Ο Παύλος 988 έχει κερδίσει το τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Αύριο που θα είναι εδώ η Μαρελής θα πάρει τηλέφωνο στο ίδιο νούμερο να ενημερωθείς για το βάουτσερ και τα λοιπά. Και ο Μπάμπης σε 2.27 κερδίζει τα μελομακάρονα. 6.977 σε 2.27. Μπάμπης, θα έρθεις, όχι θα έρθεις από εδώ, θα πας κατευθείαν από εκεί να πάρεις τα μελομακάρονα από τον Νικολαίδη. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θυμίζω, καυσόξυλα φυτάς 4.11.636, Όλγας 206, αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξερά, υπέροχα και καταπληκτικά, στον τεπό, Όλγας 206, τι κοιτάς, καυσόξυλα φυτάς, αυτός είναι ο αρχή καυσόξυλάρχης, και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, όποιος έφαγε εκεί, κόλλησε, και οπουδήποτε αλλού και να φάει μετά, παθαίνει αβαβάου παπαπάου, υπέροχα, πεντανόστιμα, εκλεκτά, πεντακάθαρα, έχει γραμμή που περιμένει, ναι! Ναι, μ' ακούτε. Στις καθυστερήσεις, αδερφέ. Σε ακούμε. Ναι. Θέλω να κάνω μια... μου κλέψαν το αυτοκίνητο. Ναι. Έλα, πες το να ακουστεί. Πες το. Στην περιοχή της Τούμπας, οδός Πηλαίας. Ναι. Η πινακίδα είναι νη, όπως λέμε, Νίκος. Νίκος. Β' όμικρον. Ναι. 5922. Μάρκας. Χρώματος στα άσπρο. Ναι. Νισάν Σάνι. Μοντέλο 93-94. 93-94 κιόλα, δηλαδή παλιό αυτοκίνητο, σε βάλα σε ταλαιπωρία, άνθρωπε μου. Τι να πω. Ναι. Λοιπόν, νη Β' όμικρον. Νη, όπως λέμε, Νίκος. Νη Β' όμικρον 59-22, άσπρο Νισάν. Αν κάποιος το δει κάπου, αν κάνανε τίποτα καμιά αυτή και το παρατήσαν κάπου, τι να πω. Για να το δώσουν ανταλλακτικά, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος ξέρει, μπορεί για καμιά ληστεία. Εντάξει, τι να πω. Λυπάμαι που τέτοιες μέρες περνά στα λεπορία. Είναι μεγάλη στεναχώρια. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό, δυστυχώς. Να σε καλά, να σε καλά. Σε χαιρετώ, Αλίμονο. Λοιπόν, φεύγω. Έρχονται τα παιδιά, ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. 2 η ώρα θα είμαστε εδώ για να παίξουμε, να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε τα παιχνίδια μας και 2.30 να βγάλουμε Βασιλόπουλο. Έρχεται τρομερό και φοβερό δίδυμο ψυχιατρίο. Κόλκας Μπατμανίδης, Κόλκας από μένα, bye, bye, bye.